Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό της Κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι παίρνεις την προστόπιση τριστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό, μικρό του μύρου κάματου. Μικρό του μύρου κάματου κι η κάψα μου μιγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκυπτώ. Μα πιο καλά σαν του σκυπτώ του αναβάλω πάλι. Τα λυρά, τα λυρά, τα λυρά μόνο έντικα. Τα λυρά μόνο έντικα, μην τις κρατήσεις δέκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Κι θέλουν κι γυναίκα. Καλό μεσημέρι. Καλό απόγευμα. Μετρόπολης ακούτε και πολύ καλά κάνετε. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5 του FM. Της Κακομοίρας με τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων. Το Θανάση Καταπάκα στο production. Τη Λίλα Κουλιώνη και την Ελένη Παπά, την Παναγιώτα Χαλκιά στην γραμματιακή υποστήριξη. Τον Γρηγόρη Κόκκινο και τον Κωστή Ραπτόπουλο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Αφού αν θέλετε να κάνετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητό σας, τηλεφωνείτε στο 18133 έχοντα μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκίνητου και όλα τα άλλα τα κάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Γρήγορα, αξιόπιστα και φυσικά στην καλύτερη τιμή της αγοράς, αδερφοί Κωνσταντινίδη, στο 18133. Με το μεγάλο μας διαγωνισμό να είναι σε εξέλιξη, καθώς κάθε μέρα ένας φίλος τυχερός στις 9 και 21, 11 και 21, 1 και 23 και 25 και 27 και 20 και 8 και 20, εκείνες τις ώρες βγαίνει ένα άτομο το οποίο κλειδώνει τη συμμετοχή του για να κερδίσει τα ψώνια της χρονιάς. Για όσους το ακούτε πρώτη φορά πώς γίνεται αυτό, μπαίνετε στο metrosport.gr. Βλέπετε ένα πολύ ωραίο βιντεάκι που έχει γυρίσει ο Κωστής στα σούπερ μάρκετ όλα
τα οποία βγαίνουν με το σύνθημα ακόμα πιο φθηνά. Γράφε τα στοιχεία σας, συμπληρώνετε την ειδική φόρμα και αυτομάτως, αν ακουστεί το όνομά σας, έχετε 30 λεπτά να βγείτε στον αέρα του Μετρόπολης 95,5 και να κλειδώσετε τη συμμετοχή για να είστε ένας από τους δύο οι οποίοι θα κερδίσουν τα ψώνια της χρονιάς για έναν ολόκληρο χρόνο. Τα σούπερ μάρκετ όλα είναι με 4 καταστήματα, Ιατρού Γουγούση 59 Σταυρούπολη, Αλεξάνδρου Σταύρου 20 Χαριλάου, Αναξιμένους 26 και Δωρηλαίου κάτω Τούμπα, Αντιστάσεως 16 στην Καλαμαριά. Έχουμε και διαγωνισμό ο οποίος θα γίνει με τους δικούς μου όρους και με του Κωστή. Δεν θα σας παιδέψουμε. Οι 16 πρώτοι που θα στείλετε τώρα μήνυμα ΑΜΗ3 κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54344, χωρίς κλειώσει 16 όμως, θα το σταματήσω στους 15-17, δεν μπορούμε να πάμε. Οι 16 πρώτοι γράφετε ΑΜΗ3, αφήνετε κενό τη λέξη ΠΑΟΚ, το ονοματεπώνυμο στο στέλνει στο 54344, θα κερδίσετε από μια διπλή πρόσκληση για να δείτε την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ στο ΑΕΛΕΦΣΗ Αρίνα με τη Λάρισα, στο Θέατρο Βεργίνα, στο Ρίτσι Καζίνο, ανεξαρτήτου ηλικίας, οι προσκλήσεις είναι διπλές για να γιορτάσετε τη νίκη η οποία θα κλειδώσει τον τίτλο. Κατά πάσα πιθανότητα, όπως και να έχει, θα πάτε σε μια καταπληκτική αίθουσα με τρομερό ήχο και Dolby Surround ήχο και εικόνα, απίστευτα όλα, οι περισσότεροι τα έχετε ζήσει, τα έχετε δει. Προτείνω λοιπόν να μην το σκεφτείτε καθόλου, γράψτε το μήνυμα σας τώρα, ΑΜΗ3 κενό, ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο και στείλτε το στο 54344. Πριν πάμε στα θέματά μας, να πω ότι η IKEA συμμετέχει φέτος για έκτη συνεχή χρονιά με την IKEA Running Team στο Διεθνή Μαραθώνιο Θεσσαλονίκης Μέγας Αλέξανδρος. Φέτος όμως κάτι διαφορετικό συμβαίνει, όπως με κάθε συμμετοχή στηρίζουν δημοτικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς μέσα από το πρόγραμμα κοινωνικής υπευθυνότητας της IKEA Σταθμή Χαράς. Με κεντρικό μήνυμα το αξίζει να τρέξουμε, οι δρομείς τρέχουν για την Μαμούτ, την παιδική καρέκλα, αλλά και για την Μάλα, το παιδικό καβαλέτο, αλλά και για την Φλίσατ, την τροχύλατη θήκη παιχνιδιών. Αξίζει λοιπόν να τρέξουμε και να αφιερώσουμε τη διαδρομή μας σε όλα τα παιδικά προϊόντα που θα μορφύνουν την καθημερινότητα των παιδιών, με στόχο φέτος να υλοποιηθούν 10 δημοτικοί βρεφονιπιακοί και παιδικοί σταθμοί σε όλη την Ελλάδα, από τους οποίους οι δύο στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Συμμετέχει το IKEA με τη δική του ομάδα και φροντίζει αυτά που είναι πολύ χρήσιμα να πάνε σε βρεφονιπιακούς σταθμούς. Είναι εταιρείες οι οποίες θα προμηθεύσουν. Εντάξει, και ό,τι έχει να κάνει με παιδιά, ξέρω ότι σε βρίσκει σύμφωνο. Παίξε μπάλα, πάνε στα θέματα. Πιο απ' όλα. Ας τα παιδιά ήσυχα, στην ησυχία τους τα καημένα. Λέγε, τι θέματα έχει. Ας τα παιδάκια ήσυχα. Λέγε, σ' ακούω. Τι έπαθες. Λοιπόν. Λέγε. Δεν αποκλίνω τις απόψεις μου. Λέω ότι θα γίνει η Κολοτούμπα και μπορεί μέσα στην ώρα που κάνουμε εκπομπή. Δηλαδή. Δεν θα περάσει έναν διάστημα. Επιμένεις. Ναι. Ωραία. Με εντολή. Με άνωθεν εντολή. Ποια είναι η άνωθεν εντολή. Μόνο ένας μπορεί να είναι πάνω. Ο Τσίπρας. Μπαλαδόφατσα μεγάλη. Περίμενε. Άμα το δείξει στον Ρότσα, θα πει ποιος είναι αυτός ο Ινδιάνος. Και μετά θα πει είμαι Παναθηναϊκός. Άμα το δείξει στο Δωμάτιο, θα πει αυτός ο Κοντούλης Φαλακρός τι είναι εκεί. Μπάλα έπαιζε. Στρατηγός. Ναι, δεν ξέρει. Άσε τώρα ο Τσίπρας από μπάλα. Κανένας κομμουνιστής κουκουές δεν ήξερε από ποδόσφαιρο και δεν αγαπάει. Ο κύριος Κώστας. Ποιος κύριος Κώστας. Ποιος Κώστας, για πες. Πού να ξέρω ποιος Κώστας. Δεν θυμάμαι. Λοιπόν, κανένας. Ποιος κύριος Κώστας, ρε. Τι να κάνω, Κώστας. Να μην θυμάσαι. Πού να θυμάμαι. Κανένας κομμουνιστής δεν είναι υπέρ του επαγγελματικού πρωταθλήματος. Κουκουές. Μετά όταν γίνανε δεξιοί κομμουνιστές, εντάξει, μπήκαν στην εξουσία, γίνανε δεξιοί. Άσε τώρα. Ο Τσίπρας μικρός τώρα ήξερε από μπάλα να πούμε. Παναθηναϊκός είναι. Άμα του πεις ποιος είναι ο Οικονομόπουλος, θα σου πει ήταν, ξέρω εγώ, ο Οικονομόπουλος ο τραγουδιστής. Δεν ξέρει. Δεν ξέρει, δεν έχει ιδέα. Πάμε παρακάτω. Δεν είναι φίλαθλος ο άνθρωπος, δεν ξέρει από μπάλα. Θα το πει ο επικοινωνιολόγος τι είναι το καλό και τα λοιπά, πώς θα το πει. Θα διάσει το Βασιλιάδη, λες εσύ, εσύ το λες. Εσύ το παίρνεις απάνω σου, εγώ δεν το παίρνω. Θα διάσει, λες, το Βασιλιάδη και θα περάσει και δεν θα περάσει αυτή η ιστορία.
Μετά πρέπει ο Βασιλιάδης να πάει σε άλλο υπουργείο κτλ. Είναι κόλπο δηλαδή επικοινωνιακό μου λες τώρα. Ναι. Έτσι μου λες. Ναι. Δεν το συμφέρει. Λες ότι το ΣΥΡΙΖΑ δεν το συμφέρει αυτό το πράγμα. Τα σωματεία βρίζουν κτλ. Ναι, αλλά εγώ βλέπω ότι η Football League και η Super League. Έτσι όπως γίνεται, η Football League 2 και η Super League 2 παίρνουν αρκετά λεφτά. Δίνει λεφτά στο πω. Αλήθεια είναι. Ναι. Άρα αφού δίνει λεφτά, το θέμα δεν είναι. Δηλαδή, τι σημαίνει λεφτά. Είμαι από όλων Αθηνών και είμαι Α εθνική και είναι να πέσω Β. Αν με πει στην Α εθνική παίρνει 1 εκατομμύριο και στην Β εθνική παίρνει 1,5, προτιμώ να πέσω στη Β. Αυτά είναι τα βρωμοσωματεία. Ο κ. Κώστας Λεβέντης είναι κομμουνιστής και παοξής. Και ξέρει από ποδόσφαιρο. Είναι κομμουνιστής και παοξής. Παοξής είναι. Θα στην Πάτρα έπαιζε. Πώς είναι παοξής. Παναχαϊκή. Ήρθε εδώ με τον Παναχαϊκή, του έβαλε 5 γκολ να πούμε, του άλλαξε τα πετρέλαια. Έτσι είναι οι παοξίδες. Άμα ήταν έτσι οι παοξίδες. Ήρθε εδώ με τον άλλο το Ρίγα και το Στραβοπόδι, αδιάφοροι. Πετάξαν 5 γκολ τον Παοξ. Πώς είναι οι παοξίδες. Αν είναι παοξίδες, θα καθόμουν να χάσουν. Παίξε μπάλα, ρε. Καλά έκανε και έβαλε τα 5 γκολ. Είναι κομμουνιστής που ξέρει ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω αν είναι κουκουές. Αν είναι είναι κουκουέ. Δεν είναι κουκουέ, είναι. Κουκουέ είναι. Είναι εξαίρεση. Άμα είναι κουκουέ, είναι εξαίρεση. Κάθε κανόνα έχει την εξαίρεση του. Είναι εξαίρεση. Πες αυτούς μη φωνάζουν, μη τους κουτουλήσω όλους. Ποιοι φωνάζουν εδώ έξω. Εντάξει, κάνω τους. Μη στέλνει τα άλλη μηνύματα τέλος. Και μπορεί να είστε και παραπάνω. Μη κλείσε καμιά πόρτα, μη τους χαστουκίσω να πω. Μη στείλει τα άλλη μηνύματα τέλος για το καζίνο. Τέλος. Με τη μία. Τι καυγή σου, κλείσε. Δεν με ενδιαφέρει, ρε Κώστα. Ενοχλούμε, κλείσε την πόρτα. Εσύ ενοχλήσαμε τα πάντα. Η γύρι σε ενοχλεί, ο αέρα σε ενοχλεί, ο ανάδρομο Ερμή σε ενοχλεί. Ναι, ενοχλούμε. Είμαι φυσιολογικό άνθρωπο και ενοχλούμε, ρε. Εσύ φυσιολογικό. Εγώ, άμα κάνω άλλο σε εκπομπή και έρχομαι και καυγή από εδώ, θα του αρέσει. Όχι, έχει δίκιο. Στέλνω διαμαντή στον Κυπόκο, στο δικό μα το μαγαζί να. Πώ θέλει να ρίχνει νερά, να κάνει ιστορίε. Θέλει να πάω εγώ στο Λεζαζού εκεί πέρα να αρχίσω να πάω βάλω τα πόδια στο αυτό και να φέρω και άλλα δύο γαϊδούρια για να σπάμε τα ποτήρια. Θα τον αρέσει το διαμαντή. Αλλά θύρα 4 πριν από 50 χρόνια το διαμαντή, τρόπου που να βρει. Έχει τρόπου ο διαμαντή, δεν έχει τρόπου. Θέλω να σου πω δύο πράγματα. Να μου πει ό,τι θε. Λοιπόν. Τα έλαβε. Κλέβα εκεί του εστιάτορε, έγινε 60 χρονών διαμαντή και πλάκα. Αυτό με άλλου 10 γορίλε εκεί πέρα εγώ βόδια και να αρχίσω να κάνω να σχημώνω θα τον αρέσει το διαμαντή. Δεν του αρέσει. Τέλο πάντων. Ο κύριο Ήφη ήταν Γκρεκό, ο παδό του ΠΑΟΚ, ο καλύτερο ακροατή, καλή εκπομπή. Κουκουέ ήτανε. Ναι. Συνήθω αυτοί οι κουκουέδε είναι αντίθετοι με το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτοί, ο Ήφη, ναι, ήταν εξαίρεση. Εγώ στου κομμουνιστέ ξέρω από μπάλα δεν έχουν ιδέα. Και με μεστομένο λόγο και ναι. Σοβαρό και. Κατόρθωσε μάλλον μαζί του πριν πεθάνει. Έφυγε το υγιέ είναι να μαλώνει με κάποιον. Ναι. Κατόρθωσε το υγιέ. Είναι δυνατόν υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορεί να μαλώσει. Δεν σου πάει η καρδιά να μαλώσει. Λάθος κάνεις. Δηλαδή με το Μάτζιο, το Γιώργο. Σε πάει η καρδιά να μαλώσει με το Μάτζιο. Φυσικά. Εσύ μάλωσε. Φυσικά. Εγώ δεν έχω δει το Μάτζιο να μαλώνει με άνθρωπο. Τέτοιο παιδί να πούμε. Συνετό, σοβαρό, ήσυχο, χαμηλών τόνων κτλ. Κατόρθωσε και. Πιστεύει ότι τον αγαπά λιγότερο από ότι εγώ. Τι να τα. Πιστεύει τον αγαπά λιγότερο. Τι δεν αγαπά, ήταν τεράστιο. Τι να αγαπήσει. Ούτε εγώ τον αγαπάω. Για τον εαυτό σου. Γιατί τον αγαπάω. Δηλαδή, το συμπάθω ότι τον αγαπάω. Τι θα πει τον αγαπάω. Θα κάνω έρωτο μαζί του. Τι τον αγαπάω. Ρε φίλε, όποιον αγαπά κάνει σεξ μαζί του. Τι τον αγαπάω δηλαδή. Τι αγαπάω. Τι λέξη αγάπη, τι πώ τι έγινε. Σ' αγαπάω. Τι αγαπάω. Με τη μήνυ που αγαπά κάνει σεξ. Τι μείνει ζωάκι, θα κάνω την κτηνοβάτη σήμερα. Με το ζωάκι. Μα λες με ό,τι αγαπάς, με την κόρη σου που αγαπάς που μπορεί να κάνει σεξ. Έμον μπήκτη σήμερα. Τότε τι είναι αυτά που μου λες. Τι είναι αυτό, πού τον βρήκαμε σήμερα. Εσύ το είπε. Τι κυρία υπάρχει να πούμε. Η πιο ηλίθια επεξήγηση που έχει δώσει. Πάει στα δε πράγματα. Πες είπα βλακία. Σ' ανέβασα, σωστά. Είπα βλακία, ωραία. Πες είπα βλακία. Δεν με ανέβασε, κοιτάξτε. Μόνο μπορεί να σκάσω. Μη με ανεβάζει δεν σκάσει. Από το φαΐ θα σκάσει, από το ποτέ. Καλησπέρα, Ιδόνια. Μπορείτε να βγάλετε τον Bass Class και να το ρωτήσω πώ τύχει το ειστήριο του αγώνα. Το 83 Άρης Ηρακλής να γίνει χαμός. Το 83, τι Άρης Ηρακλής. Ρε παιδιά, συγγνώμη λίγο, θέλω να τελειώνουμε λίγο με κάτι. Ο Μπάς Κλάς καταρχήν είναι ένα τρομερό τύπο, τον οποίο το χαιρόμαστε όποτε βγαίνει. Και έχει και δίκιο χθες, 2-2 είχε λήξει το παιχνίδι. Στο 87 ήταν 1-2 και έγινε τελικά. Είναι δυνατόν να έχει ο Μπάς Κλάς λάθος. Κινητή εγκυκλοπαίδεια είναι. Και έκανε λάθος. Το κατηβανάκι και δεν μπορούσε να το χωνέψει. Και με τα ειστήρια τα περισσότερα. Εντάξει. Του πάω και έκανε λάθος. Άνθρωπος. Εντάξει. Άνθρωπος είναι. Ναι. Αλλά μου αρέσει γιατί είναι ψαγμένος, δηλαδή δεν έχει κολλήματα. Εντάξει. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, απλά επειδή τον αγρίεψα με τον Χατζηπαναγή, έψαχνε αφορμή να μου την πει. Πάμε στα θέματα. Λοιπόν, λες εσύ για να το κάνουμε θέμα. Άκου το έργο του. Το ρεπορτάζ βγαίνει. Άκου το έργο του. Για να μην εκτεθούνε, για να μην εκτεθούνε, θα βάλουν την ΕΠΟ ότι δεν του αφήνει. Κατάλαβες. Θα βάλουν την ΕΠΟ να πούνε ότι δεν το δέχεται. Ναι. Καλά, στην ΕΠΟ ποιος είναι πρόεδρος. Με ποιος πρόεδρος, δεν υπάρχει αυτός ο πρόεδρος. Μετά από αυτό που έκανε χτες δεν υπάρχει. Τι να κάνουμε. Δεν μπορεί, ούτε ένα σκάνδαλο δεν μπορεί να αφαιρεί το δικό μας το ρεπορτάζ τώρα. Μη. Και να βγαίνουν όλοι και να λένε να ψάχνετε όλοι να δείτε τι θα γίνει. Δηλαδή,
θα αγανακτήσουν όλοι οι συνάδελφοι για το, για το μελάνι που χύθηκε. Ποιο μελάνι? Για το μελάνι. Και για τις ώρες που αφιέρωσαν να ψάξουν να δουν τι θα γίνει, πώς θα γίνει. Δεν θα γίνει! Δεν γίνονται αυτά. Το μελάνι χύνεται, με το κομπιούτερ τα κάνουν. Ναι, αγάπη μου. Τι μελάνι, πάει. Μελάνι όμως για να εκτυπωθεί. Τι με μελάνι. Εντάξει, τι μελάνι. Εντάξει. Λοιπόν, για τις ώρες που αφιέρωσαν, πώς θα παίξει, τι εντάξει. Θα πάρει, ποιος θα πάρει. Οπότε μην κουράζουμε τον κόσμο. Εσύ λες ότι ο Τσίπρας θα κάνει κομπιούτερ. Εγώ επιμένω, ναι. Επιμένω, θα βάλουν στη μέση άλλον για να μην εκτεθεί και ο Βασιλιάδης. Ναι. Το πήγε μέχρι εκεί που ήθελε ο Βασιλιάδης. Γιατί? Ναι. Κρήτη, καμία ομάδα. Τι καμία ομάδα? Καμία ομάδα Κρήτη του χρόνου, Super League. Μισός και έχει. Ρε χάνει ψήφους. Τι, γιατί... Έδρες έχει η Κρήτη. Ναι. Έδρες, Γιάννενα. Έδρες έχει η Ήπειρος. Ναι. Απλή αναλογική έχουμε. Ναι. Ξέρεις τι έδρες βγάζουν όλοι αυτοί. Ναι. Εσύ τώρα, για να μιλάμε σοβαρά, τι ψηφίζεις, τι πιστεύεις ότι ο κόσμος πηγαίνει και ψηφίζει με το παδικό κριτήριο. Ψηφίζει με το δικό του. Εγώ συμφωνώ με αυτό που λες. Ότι αν το δώσει 3 εκατοστάρικα είναι ικανό να το ψηφίσει. 3 εκατοστάρικα. Και έρωτα θα του κάνει. Ρε, με αυτό που λες, δεν διαφωνώ. Τι λες τώρα. Αλλά με αυτό που μου λες, ότι ξέρεις, η ομάδα και αυτά είναι μπούρδες. Ναι. Μπορεί να επηρεαστεί να αλλάξει το ποσοστό. Ναι. Γιατί θα βγει ένα άλλο. Εγώ βλέπω άλλο όμως. Κάνα συλλαλητήριο υπαοξίδες και πήγαν μόνο 150 άτομα και βρίζαν τον Τσίπρα. Δεν με ενδιαφέρει. Άλλο ένα εκατομμύριο λέει ο K-Boy. Τι λες τώρα, δεν επηρεάζει. Δεν με ενδιαφέρει, φίλε. Δεν σε νοιάζει, αλλά εγώ τα μετράω με τους αριθμούς. Διαφορετικές απόψεις. Καλά, καλά. Το έχουμε πει και άλλη φορά ότι έχουν διαφορετικές. Ωραία, κλείσαμε αυτό το θέμα, πάει τελείως. Εντάξει, εσύ πιστεύεις ότι για λόγους πολιτικούς ο Τσίπρας θα επιμείνει και ήταν ένα επικοινωνιακό τρίκ των κομμουνιστών. Όχι, δεν ήταν τρίκ, ήταν αιμονή. Ναι. Ήταν τελειωμένη ιστορία χτες. Ναι. Και δεν ξέρω τι τον έπιασε το φίλο σου. Ποιο είναι ο φίλο μου? Ο Γραμμένος. Ο Γραμμένος, ναι. Ναι. Και άλλα ήταν. Μπήκε με 16 ομάδες και έφυγε με 14. Εντάξει. Ας με διαψεύσει ο ίδιος. Ότι δεν μπήκε με 16 ομάδες. Ακούει, είναι στην Αθήνα, δεν σε ακούει. Ας με ακούνε, εντάξει, ξέρω. Ας με διαψεύσουν. Εντάξει, ότι δεν μπήκε με 16 ομάδες και δεν μπήκε με 16. Γι' αυτό είπαμε και το φάκελο 16. Σε ποιον δίνει λόγο κανονικά ο Γραμμένος? Σε ποιο λόγο? Στο Σαββίδι, στο Κοντό. Είναι δυνατόν να ακούει το Βασιλιάδη? Ο Κοντός κάνει κουμάντο. Είναι δυνατόν να ακούει το Βασιλιάδη? Τελείως. Πάει. Περίμενε, επειδή είσαι. Συμφωνώ απόλυτα. Πρακτικό άνθρωπο. Είμαι και συμφωνώ μαζί σου. Πώς συμφώνησε με τον Βασιλιάδη? Εγώ συμφωνώ μαζί σου σήμερα. Τι να σου πω τώρα, διαφωνώ. Ξέρω ότι και με τον Μάρτα έχεις καλές σχέσεις και με τους αριστερούς. Εντάξει, ο άνθρωπος. Εντάξει, είναι καθηγητής σου ήταν και τα λοιπά. Ωραία. Πού? Στο Πανεπιτήμιο. Στο Πανεπιτήμιο εκεί, στις δομικών έργων δεν ήσουν? Όχι, ρε, άλλη. Αυτή ήταν η. Άλλη σχολή. Άλλη μία σχολή. Δύο σχολές έβγαλε. Μία ήταν ΤΕΗ και η άλλη ήταν ΑΕΗ. Το ΤΕΗ ποια είναι? Η ΑΕΗ ποια είναι? Δομικών έργων. Η ΤΕΗ ποια είναι? Διοίκηση επιχειρήσεων marketing. Εσύ έκανες marketing και δεν μπορεί να φέρεις μια διαφήμιση εδώ να πάρεις το ποσοστό. Τι marketing ήταν αυτό που έκανες? Εγώ έπρεπε να σε διδάξω marketing και πώς βγάζουν καινούργια ταλέντα στη δημοσιογραφία. Ποιος έβγαλε στην αγορά για να κάνεις διαφημίσεις? Στα παντελόνια που φοράς. Εγώ. Ποιος έβγαλε στην αγορά για να κάνεις? Εσύ με έβγαλε στην αγορά, ναι. Αλλά όσους με γνώρισε στην αρχή. Ποιος έβγαλε στην αγορά, περίμενε. Ένας έβγαλε. Μας τρώγανε τα λεφτά. Νομοτελειακά ένας δεν σε φάει τα λεφτά. Δεν μας φάγανε ένας. Ένα και το ξέρεις κιόλας και το μιλάς. Εγώ δεν το μιλάω. Μην το μιλάς. Δεν το μιλάω. Μην το μιλάς. Καλά κάνεις. Από μένα, από δραχμή δεν έχασες πάντα. Όχι. Κέρδισες. Το βρήκες στον κόλπο και το καλό είναι ότι. Ό,τι έχω πει για τον. Ποιον? Για τον πρόεδρο του Άρη, μαθαίνεις γρήγορα. Mm. Από άλλα δεν μαθαίνεις γιατί εισαγγίζεις το κεφάλι. Ό,τι πεις. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ασκείς κριτική εναντίον. Δεν ασκώ κριτικό. Καλά τα λέω όπως είναι. Καλά κάνεις. Με έχεις αγανακτήσει. Ναι. Εντάξει, σε εκμεταλλεύονται και εσύ κοιμάσαι όρθιο. Ναι, ναι. Εντάξει. Πεινάω εγώ. Καθόλου δεν πεινάω. Τότε τι είμαι και όταν. Μην κλαίγεσαι. Όχι. Μην κλαίγεσαι και να ακούς και μην λιδωρείς αυτά που προτείνει. Εντάξει. Ο συνάδελφός σου. Ναι. Ναι. Μια τι ζωή. Τι θα κάνεις Χριστομάθια. Άλλα θέματα. Πάμε και 28 είναι. Τι λοιπόν, έχει τσάπιος λίμψη. Για να αρδαδιάδρωση λοιπόν. Είπαμε τέλος τελείως. Εγώ λέω δεν συμφέρει την κυβέρνηση αυτό. Να κάνει τέτοιο ατόπιμα. Εντάξει. Εντάξει. Τέλος. Και δεν τους έχω για μπούφους. Τους αριστερούς. Όχι ρε, αυτούς που κυβερνάνε. Δεν λέω ότι είναι καλοί. Δεν τους έχω για μπούφους. Να βάλουν τέτοιο από τον κόλ. Τέλος. Αφού έχουν και καλή επικοινωνιακή κουλτούρα να πούμε. Λες. Εντάξει. Ρε δεν τους είδες. Βρίζανε τη Μέρκελ, βρίζανε το Σόιμπλε, βρίζανε τους Αμερικάνους. Ναι. Είναι κόλος και βρακή μαζί τους. Μην τα λες Γρηγόρη. Είναι κόλος και βρακή. Είναι φίλοι, είναι φίλοι. Λοιπόν, είναι φίλοι. Άρα ξέρουν να λύσονται να κάνουν. Ναι. Ο Τσίπρας δεν ήξερε αγγλικά. Έκατσε να μάθει αγγλικά. Έμαθε. Δεν σε προβληματίζει αυτό? Όχι. Γιατί να κάτσει να μάθει αγγλικά? Γιατί θα σου πω γιατί. Εγώ σου είπα, δεν πιστεύω στον κομμουνισμό. Προσέχω τι λέω. Και στο δεν πιστεύω στον κομμουνισμό. Το έχεις πει. Και στον χριστιανισμό. Γιατί ο αριστερός μόλις πάρει την εξουσία γίνεται δεξιός.
και ο Χριστιανός γίνεται εραστής του διαβόλου. Βλέπει την άλλη με τις ποδάρες να πούμε, ορμάει. Κατάλαβες, εγώ τα έχω πει αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, άλλα θέματα τι έχει. Ναι. Αυτή με τις ποδάρες είναι ένας πειρασμός ανθρώπινος. Ναι. Το δίνει αμαρτία. Έτσι δεν λέτε εσείς. Το σεξ είναι αμαρτία πριν το αυτό. Εσείς τα λέτε, εγώ δεν είμαι. Εγώ δεν είμαι οι προγαμιαίες σχέσεις λένε. Είναι αμαρτία, ρε. Και έξω από το γάμο. Λένε ότι είναι αμαρτία. Τότε ναι, μάλιστα. Το τι γίνεται. Ποινικοποιείτε το σεξ εσείς οι θρησκείες. Καλά κάνετε. Ρε φίλε. Α, κάνετε χειρότερα. Εγώ είμαι θρησκεία. Και ένα μικρό εκφραστή, ένα μικρό μπόζο. Επειδή θα πέσει ο Ηρακλής Γκόρη να μην γίνει αναδιάρθρωση. Σε νοιάζει η Κρήτη και η Ήπειρος, από πέρσι είπαν θα γίνει αναδιάρθρωση. Ναι. Πού είναι το λάθος. Ναι. Ρε φίλε, τώρα συγγνώμη, εγώ το να τον κάνω λοβοτομή να τον εξηγήσω τι λέω. Όχι, ρε Γρηγόρη, μην με τον καθένα τώρα. Απάντησε τώρα. Πάει τελείω. Αυτό τι ήρθε εδώ να κάνει. Αυτό είναι τη ΚΑΚΕΜΠΕ. Ήποπτο είναι αυτό. Τη ΚΑΚΕΜΠΕ είναι αυτό. Μπαίνουν εδώ διάφοροι τύποι να πούμε. Τη ΚΑΚΕΜΠΕ είναι, με αυτό θα τα έχει καλά. Και με τον Μποκολόκο και με αυτού του δύο. Άλλο ύποπτο. Και αυτό δεύτερο. Άλλο. Είναι πράκτορα των Αφρικανών αυτό εδώ. Πράκτορα των Αφρικανών και ανοίγει αγορά. Τώρα να τα έχει καλά με του μαύρου. Πρόσεχε. Έχει στο σπίτι του καμιά 29 τη λέει: άμα πάμε στην Αφρική πρέπει να κάνει λέει αντιτετανικό, αντί αυτό κτλ. Τι να πα να κάνει εκεί. Στην Αφρική, τηλεόραση. Εκεί δεν χρειάζεται να κάνει ενέσει. Τι. Εκεί θα πρέπει να παραγγείλει ΜΚ2, να παραγγείλει Αλεξίσφαιρα, κράνη, αμυντικέ, οχυροβοβίδε, επιθετικέ και πάλι δεν είναι σίγουρο αν θα ζήσει. Πλάκα μου κάνει. Τι να τι κάνει ενέσει. Οι σφαίρε πάνε βροχή. Τώρα αλλάξα κυβέρνηση. Στον Κογκό, ρε. Οι Βέλγοι οι Λίθινοι πήγαν στο Κογκό. Ξέρεις τι ορυκτό πλούτο και τι πετρέλα και τι αέριο έχει το Κογκό. Πόσες φυλές είναι οι μεγάλες φυλές του Κογκό. Άντε, η μεγαλύτερη φυλή είναι του δικού μας, του Μποκολόκο. Ισχύει. Πόσες είναι οι φυλές του Κογκό. 12. 16. Α, είδες, καλά είμαι. Εντάξει. Οι Βέλγοι και οι Ολλανδοί που πηγαίνανε και κάναν αποικιοκρατία και οι Γάλλοι χαζοί ήταν που πηγαίνανε εκεί. Σωστά. Λοιπόν, αλλά πλέον βλέπεις ότι υπάρχει εκδίκηση. Γιατί αυτοί βλέπουν τι γίνεται, προχωράει ο άνθρωπος και έρχονται στην Ευρώπη. Ποιοι, οι μαύροι. Φυσικά θα κάνουν. Σε λίγο θα πηγαίνουν οι λευκοί στην Αφρική. Εκεί θα καταλήξουν. Ναι, στο τέλος, ναι. Πάμε σε θα κάνουμε ανταλλαγή πληθυσμών. Πάμε σε διάλειμμα και τα λέμε τα υπόλοιπα σε λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας. Είναι ο Κλειδαράς Στέργιος Πετκανίτσας, τηλεφώνη 101 και Mark Watch Ανιγωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά immobilizers ή τηλεφωνείτε στο 85-27-27 προκειμένου να βγάλετε, να βρείτε λύση για οποιοδήποτε πρόβλημα, είτε κλειδωθείτε έξω στο σπίτι, είτε έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε αφορά η Κλειδαρά στο 85-27-27. Λοιπόν, έχει τελειώσει η αναδιάθρωση και πέφτει ο Ηρακλής, όζεται η δόξα, Ιβάν Ολέ, ακόμα πιο κάτω. Λέει ο φίλος σου. Δικαίωμά σου να πιστεύεις ότι θέλεις. Εντάξει. Ναι, τον Ηρακλή το θεωρούν παράσιτο να πούμε. Και το ξέρουμε. Του στοιχώθηκε στη μύτη η θύρα 10 με τα οπαδικά και τις μαγκές που έχει κάνει τόσο καιρό. Το ξέρουμε. Ωραία. Του στοιχώθηκε στη μύτη. Δεν μας είπε κάτι καινούργιο. Και ο ΠΑΟΚ μέσω του Ιβάν. Εντάξει. Θέλει να τους εξοντώσει. Αυτή είναι μια αλήθεια. Όπως λέγαμε για τον Κόκαλη ότι ήθελε να εξοντώσει τον εθνικό εκεί για επιχειρηματικούς και εμπορικούς λόγους. Εδώ για άλλους λόγους να πούμε. Ο ΠΑΟΚ του Σαββίδη θέλει να εξοντώσει τον Ηρακλή γιατί του τυχώθηκε στη μύτη. Και σε οπαδικό επίπεδο και σε ηθικό επίπεδο όσον αφορά τον μεγάλο μέτοχο. Εντάξει, θύμωσε ο πλούσιος Σαββίδης με τον φτωχό Ηρακλή και του τι κάνει. Εσείς έχετε εκεί πέρα όλους τους τυχάσπαρτους που έλεγε ο άλλος ο ΠΑΟΚΣΙΣ, αντί να τυχάσπαρτους. Οι τυχάσπαρτοι, να πούμε, δημιουργήθηκε κατάσταση τέτοια που είναι δυσάρεστη για το σωματείο του Ηρακλέως. Βαράνε και οι προσφυγές τώρα μία μετά την άλλη. 9 και 8, πόσες 9 προσφυγές, πόσες έχει ο Ηρακλής. 11 προσφυγές, δεν γλιτώνεις με τίποτα. Όσες πιθανότητες είχε ο Σμιθ μετά την κρούση στο παγόβουνο του Τιτανικού να σώσει το πλοίο, άλλες τόσες έχει ο άλλος ο γουρουνάς ο δικός σας να σώσει τον Ηρακλή. Πάμε παρακάτω. Ωραία. Αυτή είναι η αλήθεια. Σκληρή, πικρή, δυσάρεστη, αυτή είναι η αλήθεια. Είπα εγώ τι λέω ψέματα. Βλέπω σήμερα συμφωνούμε, γι' αυτό δεν πάει καλά η κομπή. Εντάξει, αν πάει καλά ή όχι, είναι μια. Τι να συμφωνούμε, βρες κανένα θέμα να διαφωνήσουμε. Πάρε κανένα θρησκευτικό θέμα έτσι να. Πλάκα κάνω, λέγει. Λοιπόν, σοβαρό θέμα. Σοβαρό. Ο ΠΑΟΚ θέλει την αναδιάθρωση ή όχι. Ο ΠΑΟΚ, αν θέλει την αναδιάθρωση. Ο ΠΑΟΚ το συμφέρει. Κοίταξε, άμα πιέζει ο πρωταθλητής Μπαράζ, δεν το συμφέρει. Μισό λεπτό. Ναι. Επειδή είστε όλοι και μιλάτε εκ του ασφαλούς. Και επειδή όλοι ξέρουμε τι γίνεται και τι παιχνίδι συμβαίνει μεταξύ όλων. Ναι. Για πείτε μου κύριε, τον ΠΑΟΚ το συμφέρει η αναδιάθρωση. Εσύ τι λες. Εγώ λέω όχι. Το λόγο να μας πεις. Τρεις είναι οι λόγοι. Πρώτος. Πρώτον.
Αυτομάτως την Κυριακή το παιχνίδι γίνεται ντέρμπι. Και τι έγινε, θα χάσει το πρωτάθλημα. Άλλο να το πάρει η ΑΕΚ. Και τι θα γίνει. Και άλλο να το πάρει μια. Θα λένε το 78 το πήραμε ΑΕΚ. Σιγά, πρώτος λόγος, υπαρκτός αλλά όχι ιδιαίτερο. Ξέρεις σημαίνει ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Τι σημαίνει. Θα πάρει κανένα πριμ. Θα σε εξηγήσω όταν έρθει η ώρα του. Αν γίνει. Ναι. Τι είναι, ποιο. Αν πάρει πρωτάθλημα, έτσι είναι σαν να παίρνει 20. Από αυτά που πήρε ο Ολυμπιακός. Σιγάρε. Σαν να παίρνει 20. Σιγάρε. Με ποιον ρε, με την Ξάδη πάνε για τα πόδια και τα γιάρινα. Εσύ πες ό,τι θέλεις. Τι αξία έχει το πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού το 64 με αυτό που παίρνει ο ΠΑΟ. Πλάκα κάνεις. Μεγαλύτερη αξία έχει του Παναθηναϊκού. Φίλε, τι. Κάνει οπαδούς. Τι κάνει. Κάνει οπαδούς. Γιατί άμα χάσει δεν θα κάνει, θα κάνει λιγότερους οπαδούς. Πλάκα κάνεις. Παίζει ρόλο τα πάντα. Άντερε σταμάτα. Είναι η τελειότητα. Δεύτερος λόγος, σταμάτα. Δεν ισχύει. Αν κάνει τον double δύο φορές. Τι double να κάνει. Αν πάρει και το κύπελο που δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι τελικό. Φυσικά δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι. Ο πιο δύσκολο τελικό θα είναι. Είπε στον πρώτο λόγο, άλλοι δύο περιμένουν. Ο πρώτος. Ο δεύτερος. Όλες οι ομάδες έχουν παιδιά και από παιδιά. Ναι. Τι θα κάνει με τα παιδιά, θα τα ρίξει. Θα βρει ένα από παιδιά και την Ξάνθη. Σωθεί η Ξάνθη. Δεν θα τα ρίξει, πρέπει να διαλέξει δηλαδή. Τώρα είναι δυνατόν να σου πούνε διάλεξη ποιο από τα παιδιά σου θα πετάξει. Για τα Γιάννενα από τη βάρκα. Κάτσε να στα πω. Θα σου πούνε ποιο παιδιά πετάξει τη βάρκα, παίρνουμε. Είναι δύσκολο ή όχι. Σιγά τα αίματα. Είναι δύσκολο. Βρε σιγά τα αίμα. Είναι δύσκολη η απόφαση. Σιγά μωρέ, εντάξει, ναι, είναι δύσκολη. Ωραία. Γιατί να μπει. Τρίτον. Γρηγόρη United θα περάσει δύσκολο στην κουβέντα. Βρε σταμάτα, τρίτο θέμα, ρε. Μην πηδά στην κουβέντα. Τρίτο θέμα. Τρίτο ποιο είναι. Δυναμώνουν οι υπόλοιποι με αυτό. Πώς δυναμώνουν. Βάλ το μυαλό σου και φύγει. Δεν σκέφτομαι το μυαλό μου, είναι εσύ που έχει μυαλό, πες το στον κόσμο. Πώς θα δυναμώσουν οι υπόλοιποι. Με ποιο ό,τι έχτισε φέτος. Ναι. Όπως λες, με την Ξάνθη και με αυτά εδώ, ναι. Το γκρεμίζει αν οι ομάδες γίνονται κατά. Άρα είναι δύο λόγοι. Φυσικά. Άρα τρίτος λόγος δεν υπάρχει. Τρίτος, σου είπα. Ποιος σου είπα. Ότι πρέπει να ρίξει κάποιο από τα δικά του παιδιά. Αυτός είναι ο δεύτερος λόγος. Ο τρίτος λόγος ποιος είναι. Δυναμώνουν οι άλλοι. Πώς δυναμώνουν οι άλλοι για το δεύτερο λόγο. Πά στα θέματα, ρε. Νοιάζει το ΠΑΟΚ για την αναρδιάθρωση τώρα. Τι τον νοιάζει. Τι το νοιάζει. Ο μόνος λόγος που θέλει να γίνει αναρδιάθρωση είναι γιατί ο Ηρακλής. Ναι. Θα πάει στα Τάρταρα. Στα Τάρταρα. Τάρταρα. Αυτός είναι ο λόγος. Το μόνο που μπορεί να χαροποιεί τον ΠΑΟΚ. Σιγά τον ΠΑΟΚ, μην κάτσει να ασχοληθεί. Έχει ανάγκη από λεφτά ο ΠΑΟΚ να πάρει 1,5 εκατομμύρια. Όχι. Έχει ανάγκη από δορυφόρους, άμα έχει λεφτά. Άμα έχω λεφτά, αγοράζω ό,τι θέλω. Εδώ η Βύση να πούμε λέει 450 ευρώ για να με κάνει χειραψία. Άμα θέλει τίποτα άλλο να σε κάνω, μπορεί να σε πει 3.000 ευρώ. Και τίποτα άλλο, άμα θες να σε κάνω, δεκάρικο. Πώς θα γίνει, ρε κόκκινε, άμα έχει λεφτά, άλλο θα νοιάζει αναδιάθρωση τώρα, σε χλαμάρε τώρα λέμε τώρα. Καλή υποπή, μα άκου 450 ευρώ. Άκου 450 ευρώ για να την κάνει χειραψία τη Βύση. Τι ήταν αυτό. Πάει στο Ντουμπάι, λέει και κάθε χειραψία που όποιο την κάνει, 4 εκατοστάρικα και 50 ευρώ. Καλά κάνει. Τι καλά κάνει. Καλά κάνει. Ευφύη είναι όποιο σκέφτεται. Ευφύη είναι. Βρήκε τρόπο να βγάλει λεφτά, μπράβο τη. Βρήκε τρόπο να βγάλει λεφτά. Δεν κατάλαβα γιατί τι κάνει. Χειραψία δεν. Καλά κάνει. Χειραψία. Φυσικά. Άμα κάποια άλλη ψία, τι έχει. Α με τρελάει. Πάλι θα λέει καλά κάνει. Δικαίωμά τη. Καλά κάνει, ε. Ναι. Ωραία. Καθένας κρίνεται. Καπιταλισμός, μαρμίτα, έτσι. Μ' αρέσει. Ναι. Καθένας κρίνεται για αυτά που κάνει. Δηλαδή ο κόσμος τώρα που το ακούει αυτό, τη συμπαθεί. Θα γίνει αντιπαθητική γιατί παίρνει λεφτά για τη χειραψία. Είναι δυνατό, ρε κόκκινε, να θέλω να σου κάνω άλλο χειραψία και να του παίρνει 500 ευρώ. Ρε. Έχει τρελαθεί. Ρε. Από το να τα δίνει τα 500 ευρώ για να ανάβει το πούρο του, καλύτερα ναι. Να τα δίνει στη Δύση. Στη Δύση θα τα δίνει. Ναι, μπορεί κάποια στιγμή να πιάσουν τόπο. Στάσου, ρε κόκκινε, υπάρχει απλό λαό, υπάρχουν φουκαράδε. Βλέπει τη Δύση στον δρόμο. Δεν τον σκέφτονται, ρε φιλέ. Κάτσε, ρε κόκκινε. Ξέχασε αυτά που βλέπαμε δεκαετία του 80. Όχι, θεούλη μου, δεν μπορώ με του τύπου τα μπουζούκια. Φρεπιά μπουζούκια. Πετούσαν τα 5.000 και όταν βγήκαν τα 10.000 πάνω στα τραπέζια, ναι. Πάνω στι πίστε. Και ανάβανε πούρα και τσιγάρα με τα 10.000. Δηλαδή ο Βιερίνια για παράδειγμα. Τα ξέχασε. Στάσου, ρε κόκκινε. Δηλαδή τώρα ο Βιερίνια. Ποιο είναι πιο φίρμα, ο Βιερίνια ή η Βύση που είναι 60 ετών. Εγώ λέω είναι ο Βιερίνια. Άλλο κλάδο. Ναι, κλάδο. Άμα βγει ο Βιερίνια στον δρόμο, α πούμε, τι λιγότερο θα έχει από τη Βύση. Άμα θέλει να βγει φωτογραφία. Η Βύση έχει μεγαλώσει κιόλα. Η Βύση γριά είναι, ρε. Τι έχει μεγαλώσει, 60 ετών είναι. Τι η Βύση. Έχει βγει πολλέ γκρίσει. Την έχει δει αλλιώ τη Βύση. Με τη Βύση, άμα τρέξει, θα χάσει. Τι να μαχαιρετήσω. Άσε με ρε κόκκινε, θέλουν αυτέ φουλάρια για να κλείνουν να πούμε, το λαιμό τώρα. Άσε με εμένα να τρέξω εγώ με τη Βύση. Είμαι πάρα πολύ γυμνασμένη. Καλά, γυμνασμένη. Πάρα πολύ γυμνασμένη. Έχει καλού γυμνασμένα αυτά. Ναι, εντάξει. Δηλαδή, βγει ο Βιερίνια να του πει, να βγω μια φωτογραφία, του πει δώσ' μου 200 εκατοστάρικα. Γίνονται ρε αυτά τα πράγματα. Έχετε χαζέψει ρε. Μετά ψοφάνε να πούμε. Τρελαίνονται τα τρώντα λεφτά. Πέθανε μόνος του αβοήθητος και δεν το ξέχασε. Το ξέχασαν όλοι. Καλά τον κάνανε. Τρελαθήκατε όλοι. Εσείς, ο άλλος ο Μπέζος, ο άλλος τρελός αυτός. Ο Μπέζος. Αυτά πάει, Αλέξανδρε. Πάει η κοπέλα να βγει φωτογραφία.
να το βγάλει την ώρα που τελειώνει η παράσταση μια φωτογραφία. Φέρε εδώ τη φωτογραφική μηχανή που θα βγάλει τη φωτογραφία. Ρε τρελάθηκες ρε Μπέζο. Έχετε τρελαθεί ρε. Δεν σε βγάζει την ώρα που παίζει παράσταση. Έχετε χάσει. Ο άλλος ο Ξανθόπουλος το έβγαλε ο Βουτσάς, να πούμε. Κάθε φωτογραφία λέει ζητούσε 10 δραχμές. Είχε ένα φωτογράφο. Πήγαινε βόλτα με τον φωτογράφο. Όπου έβγαινε έξω και ένα φωτογράφο λέει μαζί. Ο Βουτσάς τα λέει, δεν τα λέω εγώ. Να βγω μια φωτογραφία, κύριε. Είχα και τις Polaroid τότε εκείνες αυτές. Βεβαίως λέει, φωτογράφε για να μην φανεί αυτός, 10 δραχμές. Έπαιρνε 1,5 δραχμή ο φωτογράφος, 8,5 ο. Πώς το λένε, ο Ξανθόπουλος. Δεν τρελά αυτό, ρε. Το ενδιαφέρον σου για την ανακάθωση Γρηγόρη, μήπως προκύπτει από το ότι η ομάδα σου, αν ισχύσει, έχει πέσει ήδη. Αν πέσει, είναι άξια της μοίρας. Τα έχω πει πριν. Καμία σχέση. Τι αν πέσει, ρε. Με 9 προσφυγές, τι θα κάνει. Θα σε κοπανίσουν οι κομμουνισταράδες 3 βαθμοί τον έναν, 3 βαθμοί τον άλλον και θα πας τελευταίος. Τι. Καλέ μου φίλε, εγώ δεν κρίνω με το οπαδικό μου συνέστημα. Εγώ μιλάω με αυτά που γνωρίζω. Αν οι δουλειές του Καρυπίδη πάνε καλά, γιατί δεν έδωσε ένα μικρό ποσό στην ΚΑΠΑ 15 για παροχή στη Λαμία ανάμεσα σε ημιτελικό και τελικό και τα ρεπόρουσαν τα παιδάκια στο πάνη και αυτό έλα. Αναλόγως και ποτέ εισπράττει. Γρηγόρη, μπορεί να μου πεις αν ξέρεις ποιες άλλες ομάδες είναι αίτες αυτή τη στιγμή μαζί με τον ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Αυτά στο Γιώργο τον Πετρίδη. Του Ήβιτς είναι η ομάδα. Το Google. Η Γιουβέντους είναι η άλλη. Η Γιουβέντους έχασε. Α, έχασε 1-0, ναι. Έχασε από την Τζένοα. Όχι 1-0. Έχασε 2-0 νομίζω. 2-0, ναι. Σωστό, συγγνώμη που με διορθώνεις. Ναι, ο 301 μου λέει 64 είναι η Βύση. Αλέξανδρε, συμφωνώ ότι τα γραφεία μάναζα τα κάνουν αυτά. Και καλά 62 κάνουν. Είναι η Βύση. Το 57 είναι η Βύση. Δεν 64. Θα μαλώσουμε, ρε παιδιά. Γριά είναι όσο, όχι, είτε 62 είτε 64, μια γυναίκα είναι γριά. Τα μεγάλα management στο εξωτερικό έχουν τον κανόνα meet and greet σε μεγάλους καλλιτέχνες. Απλά στην Ελλάδα είμαστε λίγο βλαχαδερά και δεν ξέρουμε από αυτά, θα μάθουμε. Ωραία, κανένα άλλο θέμα έχει με την αναδιάρθρωση. Όχι, έχει άλλα θέματα. Θα δούμε. Λοιπόν, εγώ σου είπα τους παοξίδες που ενδιαφέρει και τους ενδιαφέρει η αναδιάρθρωση. Εγώ νομίζω ότι αν βγει ένας παοξίδες όταν ανοίξουμε γραμμή, θα πει δεν με ενδιαφέρει. Μόνο για τον Ηρακλή αν έχει κανένα κακό συνέστημα. Μπράβο. Αν έχει κανένα τέτοιο κόμπλεξ, να πούμε. Ανωτερότητα, θα το πω αυτό. Να πω στο φίλο μου τον Μπέστο ότι να μην με μαγαρίζει σημεία. Εγώ βλέπω ότι η United θα κερδίσει αύριο την Μπαρσελόνα. Πού θα την κερδίσει, πού παίζουν, στο Old Trafford. Στο Old Trafford, ναι. 0-2 σκορ. Παίξε το άσο, παιδιά, κλειδώστε το. Η Manchester United. Ναι. Πολύ δεν ψήλωσε τελευταία. Τα κούνια έβαλε. Κλειδώστε το, παιδιά. Πολύ, γιατί πολύ δεν βλέπει ποδόσφαιρο. Εγώ δεν βλέπω ποδόσφαιρο. Δεν βλέπεις, όχι. Εγώ δεν βλέπω ποδόσφαιρο. Ξένο ποδόσφαιρο. Δεν έχει δει. Δεν έχω δει. Τι δεν έχω δει. Εγώ φίλε, έχω φάει κουβά ναι. Το τελευταίο καιρό από κάποια πράγματα τα οποία είναι τρελαίνες. Όχι, πες μας για τις δύο ομάδες αυτές. Θα σου πω για τις δύο ομάδες. Ναι. Με το Solskjaer στον πάγκο συνήλθε η United. Με το Solskjaer στον πάγκο. Ναι. Θα πάει στο βυθό με το Solskjaer στον πάγκο. Συνήλθε. Δεν ξέρω τι θα κάνουν του χρόνου. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν. Εγώ λέω βιαστήκανε να το κάνουν. Άλλο αυτό. Έτσι αυτό πιστεύω, συμφωνώ. Βιαστήκανε. Προτρέξανε, όχι βιαστήκανε, προτρέξανε. Το ίδιο πράγμα είναι. Λοιπόν. Προτρέχω, είμαι βιαστικό, το ίδιο είναι. Εντάξει, έχει μια μικρή διαφορά. Τι διαφορά έχει αυτό που προτρέχει και αυτό που βιάζεται. Αυτό που βιάζεται, βιάζεται πάντα. Αυτό που προτρέχει είναι ό,τι το κάνει, κάνει λάθο. Άλλο η βιασύνη. Άκου ερμηνεία τώρα που έδωσα. Τρακάναν τέσσερι στον δρόμο. Αυτό που βιάζεται. Πώ θα δουλέψει ο Πεζά και τότε. Από του Πεζά και τότε. Λαμαρινάδε είναι που θα δουλέψει και τότε. Θα έχουν και μηχανικά προβλήματα. Μάλιστα. Λοιπόν. Γιατί τώρα με μπερδεύει με αυτά που λέω και δεν με αφήνει να τελειώσω. Τι να τελειώσει, η United θα πάρει την Μπαρσελόνα. Καλά. Εγώ δεν λέω ότι θα προκριθεί. Έχει τη δυνατότητα να την κερδίσει. Ούτε μπορεί να την κερδίσει. Καλά. Αν παρακολουθεί την Μπαρσελόνα. Πώς θα την παρακολουθώ. Λοιπόν. Πάμε λοιπόν να αναλύσουμε την Μπαρσελόνα. Να την αναλύσουμε. Η Μπαρσελόνα είναι χειρότερα από ό,τι πέρσι. Είναι. Και βιολογικά. Λοιπόν. Αλλά είναι πολύ καλύτερο ο Μέση και κάνει ίσως την καλύτερη τη χρονιά. Αυτό τη σηκώνει στην πλάτη. Ναι. Δεν είναι ομάδα η Μπαρσελόνα, ο Μέση. Το Μέση. Ομάδα είναι η United όμως. Από πού είναι ομάδα η United. Αν παρακολουθείς την έχει κανένα. Την παρακολουθώ. Ναι. Την έκανε ομάδα σε ένα μήνα. Έκανε... Δεν είναι ένα μήνα. Τρεις μήνες πέρασαν. Εντάξει. Την έκανε ομάδα. Ναι. Λοιπόν. Λέω ότι είναι ο θεός του ποδοσφαίρου. Μεγαλύτερος. Ό,τι καλύτερο έχει βγάλει φύση ποδοσφαιρικά ο Μέση. Αλλά δεν μπορεί να σου βγαίνει σε όλα τα παιχνίδια. Δεν λέω ότι θα προκριθεί η United. Αλλά δεν μπορεί να μου δίνει 4 ευρώ στα λεφτά μου να κερδίσει η United την Μπαρσελόνα στην έδρα. Πώς θα αντιμετωπίσει τον Μέση ο Solskjaer. Θα πρέπει να πάρω τηλέφωνο το Σερ και να μάθω. Α, ο Σερ. Αν του πει ο Σερ, αν του πει ο Σερ και το δεχτεί, έχει η United ελπίδα. Γιατί ο Μέση σε ζώνη δεν παίζεται. Εννοείται πως όχι. Ναι. Να δω το πρώτο μαρκάρισμα πώς θα γίνει τα πρώτα 5 λεπτά. Ζώνη παίζουν στη Γερμανία και ναι. Γελάει ο κόσμος. Γι' αυτό ναι. Και παίρνουν και πάρα πολλά γκολ. Ναι. Όσο μας δεν παίζουν ζώνη, ναι. Δεν τρώνε πολλά γκολ. Ναι. Και γι' αυτό παλιότερα έλεγα και
Θέλεις να πάει να κάνεις καριέρα και να φανείς, πάνε στη Γερμανία. Όπου έχει. Όχι αμυντικός, φόραμα, είσαι για εξτρέμ. Φόραμα. Ναι, ναι. Πάει να βρεις καινούς χώρους να κάνεις. Είδες, σωστό. Έτσι. Αφού εκεί παίζουν όσα φάνε και όσα βάλουν. Έτσι ακριβώς. Εκτός από τον Μάγκα, τον Άγγελσμαν, ο οποίος είναι ο αγαπημένος μου. Ο Άγγελσμαν. Πάει για Ευρώπη ο Άγγελσμαν. Άκου να δεις. Ο Άγγελσμαν έχει κάνει συγκλονιστικά παιχνίδια. Έχει δείξει τα τορτά του σημεία. Δεν έχει τη Μπουντεσλίγκα την κουλτούρα. Έχει δείξει τα τορτά του σημεία. Όπως είναι πια. Τα οποία είναι κυρίως στο μεσοαμυντικό κομμάτι. Ναι. Δηλαδή, όταν βρίσκεται πίσω το σκορ, δύσκολα ανακάμπτει. Δηλαδή, τον βλέπω ότι μπλοκάρει. Όταν... Πόσα γκολ έφαγε η ομάδα του Χόφενχάιμ. Όχι πολλά. Άσε τώρα που μου πει για το ανασταλτικό κομμάτι του Νάγκελσμαν. Για και μιλά και με αριθμού να πούμε. Λέω ότι όταν δεχτεί γκολ, ναι, δείχνει ότι δυσκολεύεται. Εντάξει, δεν έχει και υπήρχαν παιχνίδια που, ναι, τα γύρισε. Τα γύρισε πολλά και. Ναι, ναι, αλλά δείχνει ότι δυσκολεύεται. Προπονητάρα είναι. Μεγάλο. Ο επόμενο μεγάλο προπονητή του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Στην Λειψία πάει. Ποια επιληψία. Στην Λειψία πάει του χρόνου. Κακό. Κακό. Η Λειψία ποιον έχει χορηγό, δεν. Δεν ξέρω ποιον έχει χορηγό. Φτερά. Τι θα πάρει πρωτάθλημα. Θα χτυπήσει πρωτάθλημα η Λειψία του χρόνου. Άμα είναι έτσι να πάει. Γίνονται επικοινωνιακά πράγματα τα οποία τα θέλει να τα δεχθεί ή όχι. Δεν θέλω να τα δεχθεί. Πρέπει η Ανατολική Γερμανία κάποια στιγμή να βγάλει ένα πρωταθλητή. Αυτό ακριβώ. Ξύπνα. Εντάξει. Ποιον έχει χορηγό η Λειψία. Ποιον, δεν ξέρω. Δίνει φτερά. Red Bull. Εντάξει. Γιατί κάνει διαφήμιση. Αφού δίνει φτερά, ποιο δίνει φτερά. Και το Viagra δίνει φτερά. Το δοκίμασε. Όχι, δεν το δοκίμασε. Δεν έχω ανάγκη. Δεν μιλες, το έσπασε ή το πήρε. Από 12 χρονών προπονούμε. Δεν πίνω, δεν καπνίζω. Για πάω στα 50 πάρω Viagra. Τι λες τώρα. Και εγώ πάρτε εσείς. Και καπνίζω και πίνω. Πάρτε εσείς τώρα. Πάρτε εσείς Viagra. Άιντε, σαβούρε. Άμα χρειαστεί, απάντε. Άντε, μπράβο. Από τα 12 μας έχουμε ρημάξει τα γυμναστήρια. Ναι. Στο γλύψιμο όλα τα γυμναστήρια. Έχουμε πάρει τα γυμναστήρια, δεν πήραμε μισή πρωτεΐνη για να πάρουμε στα 50 Viagra. Άφια από εδώ πέρα. Δεν πάρει πρωτεΐνη. Σαχλαμάρα. Γιατί να πάρω πρωτεΐνη. Φάει μια μπουζολάρα και τελείωσε η υπόθεση. Πρίζονται σαν, σαν τους Κούρκους να πούμε και 50 χρόνων δεν μπορούν να κατουρίσουν. Α, συμφωνώ. Πρίζονται σαν τους Κούρκους. Όταν τα λες καλά. Μόνο τα λέω καλά, με τι να σε πω. Τι με πάλι με μόνο. Ρεπού γιατί κάνει διαφήμιση. Σιγά τώρα. Μην του κάνει διαφήμιση. Σιγά το από μένα τώρα περιμένει η Red Bull να την κάνω διαφήμιση τώρα. Άσε. Δεν σου κόβει. Άσε με καημένε τώρα. Καταλήξει. Πάμε παρακάτω τώρα. Δεν σου κόβει. Άιτε, σαν χλαμάρα. Τι πίνει καφέ. Καφέ πίνω. Καφέ πίνει τρία νερά, έχει αράξει εδώ, θα και έχει ζάχαρο. Τι, ένα, δύο, τρει. Τι να τώρα. Πίνω πάρα πολύ. Ένα κρύο, ένα ζεστό, ένα μισό μπουκάλι. Όχι, αυτό δεν είναι δικό μου. Αυτά είναι τα νερά. Αυτά τα δύο τα δικά. Πια τρία πιο νωρί, δύο το πρωί. Κάπου το βάζει τόσο νερό, ρε. Πραγματικά απορία το έχω. Κακό είναι. Ο καλό είναι. Πώς έχεις τόσο όρεξη χειμωνιάτικα να τρως νερό, να πίνεις νερό. Χειμώνα, καλοκαίρι. Πίνω... Φρέας το καλοκαίρι. Καλοκαίρι και εγώ πήρω ένα κάρο νερό. Καταρχήν, δύο αντίθετα πράγματα που κάνω. Ναι. Και το καλοκαίρι μπορεί να με δεις με γαλλικό, ζεστό. Να πίνω ελληνικό. Το καλοκαίρι. Ναι, δεν είμαι υπέρ του φράπου. Άλλο λέω, ρε φίλε. Νοέμβριο, Δεκέμβριο, μήνα μέσα στο. Αύγουστο, πώ σε κάνει αίσθηση να πιει νερό, αυτό σε ρωτά. Με ευχαριστεί. Σε ευχαριστεί να πίνει νερό. Αφού πρώτα πίνει ένα κάρο ουίσκι, α πούμε, ζεσταίνεται ο οργανισμό. Εγώ δεν μπορώ να τα εξηγήσω αλλιώ. Ζάχαρο λε, δεν έχει, δεν έχει. Πλάκα σε κάνω, εντάξει, πλάκα σε κάνω. Τόσο νερό που το βάζει, ρε Δεκέμβριο και Γενάρη μήνα. Μη στιτική, ούτε είναι σου, σε ανηφόρα. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα ναι, από το να καταναλώνει πολύ νερό. Φρε, συμφωνώ. Την όρεξη που τη με το ζόρι το πίνει, είσαι ευχαριστή. Το χαίρομαι. Το χαίρεσαι. Άντε να σου πω. Μία μέρα δε από τη μάρκα. Ναι. Μία μέρα πήρα ένα παυσίπονο. Παυσίπονο. Ναι. Γιατί πήρες παυσίπονο. Μία μέρα πήρα ένα παυσίπονο, αυτό που παίρνει ο κολλητός μου. Δηλαδή... Οξυλός, οξυνός. Αυτός θα παίρνει σαν καραμέλες. Τα παυσίπονο. Ναι, αλλά ο άνθρωπος ζυμώνει. Εντάξει, εσύ τι κάνεις και παίρνεις παυσίπονο. Πήρα ένα παυσίπονο. Από το κάθισμα, ναι. Κάθισμα να σου. Ναι, ναι, λέγει. Ναι. Λοιπόν, και παίρνω ένα φίλο Ηρακλειδέα γιατρό. Σοβαρό άνθρωπο. Και το λέω εσύ, έπαθα αυτό, αυτό και αυτό. Ναι. Πήρα αυτό και νιώθω ότι με έχουν καρφώσει με ένα μαχαίρι στο νεφρό. Μου λέει, πίνει νερό, δεν είναι. Ναι. Άνοιγε τα μπουκάλια και πίνει. Τι άνοιγε? Άνοιγε μπουκάλια και πίνει. Καμιά πέτρα θα είχε. Στο πέμπτο μπουκάλι νερό, κατώ, μεγάλο. Ναι, πάει όχι, πέτρα. Ήταν λες και μου πήρε κάποιο τον πόνο από το νεφρό. Ναι. Κατευθείαν σου λέω με το που το πήρα, ένιωθα, με πείραξε. Δεν ξαναπήρα ποτέ από αυτό. Μάλιστα. Αλλά γι' αυτό και βλέπω. Το παυσίπονο έφταιγε. Ναι. Εντάξει, ναι. Το συγκεκριμένο. Κάποια ουσία σε πειράζει. Εγώ δεν ξέρω ανθρώπους οι οποίοι πίνουν κάποιο νερό εσύ πολύ, αλλά το χειμώνα να σε τραβάει να πιεις νερό. Έχουμε βγει 100 φορές μαζί έξω. Ναι. Βλέπεις ότι μπορεί να πιω δύο μπύρες. Τρεις. Τρεις. Λοιπόν, βλέπεις ότι πάντα πίνω και πάρα πολύ νερό. Η ανομαλία είναι αυτή.
Μου δεν μπορώ να πιω. Δεν το βλέπεις ότι πίνω πάντα γελό, φέρνει νερό και φέρνει εμφιαλωμένο νερό και εμφιαλωμένο νερό και εμφιαλωμένο νερό. Όχι, σε έχω δει να πίνεις ουίσκι και τσίπουρο και να καταβροχθίζεις δεξαμενές νερό. Μαζί με το αυτό. Μπύρα δεν σε έχω δει να πίνεις με νερό. Και πίναμε. Η αλήθεια είναι δεν σε έχω δει. Και πίναμε νερό. Πάει τελείως. Όχι, δεν τα μπερδεύω, δεν τα ανακατεύω. Ναι. Μου αρέσει το νερό. Σου αρέσει το νερό. Και εμένα από τον Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο μου αρέσει το νερό. Εμένα αν πει Νοέμβριο δεν μου αρέσει. Όλο το χρόνο. Όλο το χρόνο. Αλλά είναι ό,τι καλύτερο καθαρίζουν. Ναι. Όταν πήγα και έκανα έλεγχο προστάτη, ναι. Η νεφρή μου ήταν πεντακάθαρη. Ναι, ο προστάτης ήταν, δεν μας νοιάζουν οι νεφροί. Και ο προστάτης, όχι, είδε και του νεφρούς επί την ευκαιρία. Ναι. Φίλος μας είναι ο γιατρός, με εξέτασε και του νεφρούς. Δηλαδή δεν δε την κάνει. Έκανε τον υπέρηχο. Δεν την κάνει την ουροδόχο εκεί στη pressing να πούμε. Όχι. Δεν μεγάλωσε ο προστάτης. Μια χαρά είναι. Κανονικά με τόσο τσιγάρο. Είσαι άρχοντας. Το κόψα το τσιγάρο. Α, τι κάνεις, δεύτερη βδομάδα, όχι δύο μήνες. Ναι. Ούτε ένα τσιγάρο. Μπράβο. Και δεν έβαλες και κιλά, από ό,τι βλέπω. Σε καλό δρόμο είσαι. Και θα κάνω και άλλο που δεν το περιμένεις. Μπράβο. Θα κάνεις και άσκηση. Αυτό θα γίνει οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Αρκεί να βρει πρέπει να βρει χρόνο. Ναι, ναι, καλά. Εσύ είσαι άνθρωπος που δεν έχει χρόνο. Αυτό είναι αλήθεια. Είσαι στον γκάμα τώρα η μέρα, ας πούμε, και. Γιατί έχει χρόνο, ρε. Μπορεί το βράδυ να πας ένα περπάτημα μια ώρα. Μαι. Δεν έχω χρόνο, ρε φίλε. Εκεί που ψαρεύουν οι τεμπέληδες εκεί στο Δερμαϊκό να κάνεις μερικές βούλες δεξιά-αριστερά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σήμερα. Ναι. Juventus. Juventus. Liverpool Porto, τι βλέπεις. Liverpool Porto. Ναι. 2-0 σκορ. Συμφωνούμε. Πάμε παρακάτω. Και το τότε να με μάθει το City. Το τότε 2-2 σκορ. Χ. Χ και χ με γκολ. Τι κάνεις εκεί. Άστε το χέρι. Manchester Barcelona, το βλέπεις. Μάντσεστερ Μπαρσελόνα, διπλό και άντερ. Διπλό και άντερ. Ναι. Και Άγιαξ Γιουβέντους. Άγιαξ. Γιουβέντους. Άγιαξ Γιουβέντους. Over. Αυτά δίνεις. Δέστε. Δεν διάβασα τίποτα. Αλήθεια σου. Το ξέρω δεν διάβασα. Δέστε. Λίβερπουλ, Πόρτο, 2-3 γκολ. United Μπαρσελόνα, δίνεις άσομο. Ναι. Ναι. Τότε να μας είτε over 3,5, σωστός. Over θα το βλέπα. Και Άγιαξ Γιουβέντους, γκολ γκολ. Πολύ ωραία. Πάτα παίξουμε. Αυτό με ανησυχεί. Πάτα ρίξουμε. Συμφωνούμε. Αυτό είναι επικίνδυνο. Στο Νικολάκη θα πάω, το Τουρσουνίδη. Πού να δεις, καλά κάνεις. Εντάξει. Άμα δεις, τη δίνω και μεθαύριο. Άσε, μεθαύριο είναι άλλη μέρα. Εκείνη το κύριο το μεθαύριο. Άσε το μεθαύριο. Ας μας πάει καλά. Εντάξει. Τελευταία του Champions League μας πήγαινε καλά. Εντάξει. Ας μας πάει καλά. Εντάξει. Δεν παίζουμε μικρές αποδόσεις. Όχι. Δεν υπάρχει αυτός ο άσος που βλέπετε. Αλλά United, Barcelona. 1-22 Liverpool, δεν μισό λεπτό. Για να εξηγηθούμε, δεν υπάρχει. Δεν έφτασε εδώ κατά λάθος η Πόρτο. Μπορεί να είναι η υποδεέστερη ομάδα, μπορεί χιλιαδιό. Αντεράκι βλέπεις εκεί, εγώ αντεράκι βλέπω. Okay, το άντερ δίνει δύο μονάδες. Ρε φίλε, χάσαμε χτες τον Ατρόμητο στο. Εσύ μου λέγε over και σου λέω 2-3. Safe bet το θεωρώ και καλοπληρωμένο. Όπως τον Πάουκ. Και έληξε μόνο ένα 0. Ναι. Πρέπει να σε θέλει. Ε, βέβαια. Τώρα θα έρθω να το αλλάξει τα πετρέλαια του Άριου Ατρόμητο. Πηγαίναμε με το Μάζιο και το έλεγα 1-0. Φεύγουμε με το Μάζιο 1-0. Το ολοκληρωθήκαμε, δεν χαλάει ποτέ. 1-0 έλειξε. Ναι. Τι να τον πει. Κρατούσε δυνάμει ο Κάνατη. Τι να τον πει τον Κάνατη. Να τρυπήσει. Άντε ρε κουλούρι, βάλε ένα γκολ ακόμα να κλειδώσει και την πρώτη κουλούρι θέση. Κουλούρι το βάλε. Όχι ρε, βάλε ρε κουλούρι και ένα γκολ. Ναι. Να κλειδώσουμε την πρώτη θέση του. Δεν το βλέπω τον Πατέρα. Δεν το είδα. Τι να δω. Τι να δω, ρε φίλε. Δεν μπορούσα. Γιατί βλέπετε αυτό το μάτσο με συγχωρεί. Ατρόμητο Απόλων. Εμεί είμαστε υποχρεωμένοι να βλέπουμε. Άντε φύγει από εδώ, ρε. Πακάτσε εδώ, Ατρόμητο Απόλων. Υποχρεωμένο δεν με να κάνω τίποτα. Άσε με καημένη τώρα. Ατρόμητο Απόλων. Μα υποχρέωσε, αλλά δεν μα είπα τελικά πόσο μα χρέωσε. Διάλειμμα. Από τώρα και 59 είναι. Και πώς θες να είναι. Και ένα πάντα δεν το. Και 59 και 59 δευτερόλεπτα. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να διαγράψετε οριστικά το αυτοκίνητό σας, αρκεί να τηλεφωνήσετε στο 18133, κρατώντας μόνο την άδεια κυκλοφορίας στο αυτοκίνητο σας στα χέρια. Και από εκεί και πέρα οι αδερφοί Κωνσταντινίδη φροντίζουν για τα υπόλοιπα προκειμένου να γίνει η οριστική διαγραφή γρήγορα, αξιόπιστα, μαζί με την καλύτερη τιμή της αγοράς, μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Ο αριθμός για οι προσκλήσεις καλύφθηκαν, εντάξει, με τα μηνύματα τα οποία στείλατε. Οι γραμμές είναι ελεύθερες στο 2310 και τα 390, μπορείτε να τηλεφωνείτε για να πείτε ό,τι τραβάει η ψυχή σα από εδώ και πέρα. Πότε θα πας στην έκθεση, ρε, δεν κατάλαβα. Την Πέμπτη. Την Πέμπτη? Ναι. Πέμπτη και Παρασκευή. Δύο μέρες θα πας στην έκθεση. Ναι, αφού είσαι πριμαντό να δεν πας. Τι θα παρκάρω, πώς θα παρκάρω εκεί, εγώ και. Για λέγια. Λοιπόν,
Πριν πάμε στον κόσμο, να πω το goldmon.gr σου προτείνει να γνωρίσει την Μπριζόλα στη δυτική είσοδο της πόλης με γκουρμέ γεύμα 2 ατόμων σε τιμή έκπληξη. Ποιος? Το Μπριζόλα. Τι είναι αυτό? Το κατάστημα Μπριζόλα. Υπάρχει τέτοιο πράγμα στο εστιατόριο? Γνώρισε και εσύ σύγχρονο steak house, steak τύπου Μπριζόλα στα αγγλικά, με τη μεσαιωνική ατμόσφαιρα για μια πρωτόγνωρη γαστρονομική και αισθητική εμπειρία. Πρόλαβε την πρόταση έκπληξη για να γνωρίσει την Μπριζόλα αποκλειστικά στο goldmall.gr. Είναι από τις πολλές προσφορές τις οποίες κάνει το goldmall.gr και είναι πραγματικά μοναδικές. Να πάμε, να φάμε. Λοιπόν, ωραία. Έχει γραμμές ελεύθερες, πάμε στον κόσμο. Πάμε στον κόσμο τώρα, ναι. Άμα πάμε, πάμε, πες καλησπέρα. Ορίστε, καλησπέρα. Ναι. Έλα Παοξάκη μου. Έλα Παοξάκη μου. Τι έγινε? Καλά. Όλα καλά? Καλά. Όλα καλά δεν είναι, άμα ήταν όλα καλά θα αυτοκτονούσαμε. Φίλε, μιλάμε, γίνονται φίλε σε αυτή την ομάδα, δηλαδή γίνονται όργια. Στον ΠΑΟΚ, μια καλά είναι. Γιατί... Όχι στο ΠΑΟΚ, δεν είναι. Στην Αθλητική Ένωση Μποντιών, φίλε. Ναι, τι έγινε πάλι? Λοιπόν, κοίταξε να δεις, είναι φανερό πλέον να πούμε ότι εδώ έχουν γίνει περίεργα πράγματα. Δηλαδή αυτοί που κάνουν στο παδούς εκεί πέρα στην ομάδα, καταφέραν να φέρουν κάτι περίεργους τύπους πρώην με Παοξίδης, ο Τάκης που ήταν ας πούμε. Ο Γιάννης Τάκης Παοξίδης. Ναι, 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 ήταν, δούλευε σε Παοξίδη Καραδιόφωνα τότε, πώς το λέγανε αυτούς, Μίκη Φλάκη, πώς το λέγανε το... Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Ναι, ναι. Λοιπόν, και φέρανε φίλε την ομάδα θα τη διαλύσουνε. Ναι. Ήταν η μόνη ομάδα που μπορούσε να κοντράρει τότε τον ΠΑΟΚ. Ναι. Στα αποτελέσματα. Mm-hmm. Λοιπόν, και τη διαλύσανε, θα έρθει τώρα, θα πάρει και το Καφτατζόγλιο. Ναι. Λοιπόν, αυτοί φύγανε να πούμε τελικά Γρηγορή. Ναι. Ισχύει τελικά ότι έχουν πάρει στο τέτοιο? Όχι. Είναι ανερτημένο στην ιστοσελίδα τους, λοιπόν. Άκουμε λίγο. Ποιο πράγμα, για πες μου να μάθω. Ότι έδωσε το γάμα σίγμα ένα χώρο για να γίνει σύνδεσμος. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι ντροπή για το γάμα. Μπορώ να μιλήσω? Ναι. Τους δόθηκε χώρος. Οπα. Πριν τα παιχνίδια να πουλάνε εισιτήρια από εκεί για τον μπάσκετ. Άμα μπει στην ιστοσελίδα τους γράφει ότι είναι σύνδεσμος πλέον εκεί πέρα. Δεν μπήκα. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι ίδιοι, έτσι. Σε ευχαριστώ που το λες, δεν το ήξερα. Ναι. Οπότε τι, το μεμπτό ποιο είναι τώρα για να καταλάβω κι εγώ? Το μεμπτό ρε φίλε είναι καταρχήν ξεκινάει από το γάμα σίγμα. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει παγκοσμίως. Ναι. Δηλαδή σε χώρους του γάμα σίγμα να μπει να πούμε και να είναι κάποιο παδί ο οποίος έχουν προκαλέσει τόσο μεγάλη ζημιά. Εδώ το σήμα του Άρη το δώσα σε σύνδεσμο οι άλλοι ρε. Τι λες τώρα? Τράσε γι' αυτό. Δεν τρελώσε ρε. Εδώ γίνονται όρια τώρα. Ποιο σήμα τώρα? Αυτά δεν γίνονται πουθενά φίλε. Αυτά δεν γίνονται πουθενά. Βρε οι άλλοι το σήμα του Άρη το είχαν δώσει πριν 20 χρόνια στο Super 3, μας τρελάζει τώρα. Παρέδωσαν τον Άρη στο Super 3 πριν 20 χρόνια. Τι λες τώρα? Και εκεί γίνανε άλλα, εντάξει, τέλος πάντων αυτά που γίνονται τώρα είναι κάτι άλλο. Ειλικρινά με στεναχωρείς. Λοιπόν, διαλύσανε. Γιατί ρε φίλε? Θα σου πω. Γιατί εγώ περίμενα να βγεις. Και τι να πει? Και να πεις. Τι? Ρε μάγκες. Εδώ το μαγαζί διαλύεται. Διαλύεται, αλλά κοίταξε αυτή τη φορά δεν έχει... μπορείς να με ακούσεις. Ναι. Και δεν μιλάει κανείς. Α, μπράβο. Αυτά περίμενα να βγεις να πεις. Τι να στα πει, τα λες μόνος σου, Γρηγόρη, μ' αρέσεις. Επιτέλους, παίρνεις μια πρωτοβουλία. Όχι, αδερφέ. Καιρό περίμενα να πάρεις. Με προσβάλλεις, εγώ πάντα μιλάω. Μιλάς, αλλά τώρα να μην τα χώνεις στα ίσα. Παλκαρίσα. Δεν είναι... Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μιλάει κανείς. Μπράβο. Λοιπόν, ούτε γάμα σίγμα, ούτε οπαδί. Η ομάδα θα εξαφανιστεί. Θα έρθει λοιπόν, να πούμε, ο κύριος Αβίδης, θα πάρει και το Καφτατζόγλιο και η ομάδα θα παίζει να παλεύει με τα χωριά. Με τα χωριά αυτά δεν έχουν ξαναγίνει φίλε. Πώς δεν ξαναγίνει, με την Τρίλια δεν έπαιξες πριν τις προάλλες πότε ήταν? Ναι, ναι, με Τριανδρία ντέρμπι δεν είχες. Με την Καλλικράτεια, σωστά. Αλλά Κωστά, το θέμα είναι ρε φίλε ότι δεν κουνιέται φίλο. Το πήρες απόφαση ρε φίλε. Κοίταξε. Έχουν μπει μέσα κατάσκοποι. Κατάσκοποι. Έχουν μπει κρατικοί περίεργοι τύποι οι οποίοι να πούμε διαλύσαν το σύμπαν. Και εγώ απορώ κάποιοι πιτσιρικάδες εκεί που είναι να πούμε κάτι έτσι δυνατά παλικαράκια. Πώς κάθονται και τους ακούνε αυτά τα 4-5 άτομα. Μπορεί να είναι κάνουν... να τους έχουν στο χέρι τίποτα ασφαλίτες που να τους λένε προσέξτε μην κουνηθείτε γιατί αυτό. Έχει και τέτοια το καθεστώς. Δηλαδή, έφυγες. Έχει και τέτοια το καθεστώς. Είναι η κοινωνία, είναι οργανωμένη, δεν είναι. Καλημέρα. Καλησπέρα μάλλον, ναι. Καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα κύριε.
Είμαι 70ης ο Παοξής, ο παλιός Παοξής. Δηλαδή πόσο, πότε γεννημένος είσαι? 49. Ακριβώς σαν τον Ταλάρα, 70ης. Ναι. Ναι. Λοιπόν, ήθελα να πω για την αναδιάρθρωση του ναι. πρωταθλήματος. Ναι. Δεν είναι σωστό να ισχύσει από το τρέχον πρωτάθλημα, το οποίο ακόμα δεν έχει τελειώσει. Ναι. Παρότι είμαι αντίθετο. Αυτή η τακτική ονομάζεται φνίδιος θάνατος. Όταν αρχίζει μια διαδικασία με κάποιους όρους, πρέπει να τελειώσει η διαδικασία με τους ίδιους όρους που άρχισε. Άρα πρέπει να γίνει η αναδιάρθρωση. Η αναδιάρθρωση πρέπει να γίνει, αλλά όχι από το να αρχίσει από το επόμενο, από το 2021. Επιτρέψτε μου. Δηλαδή, δεν διαφωνούμε. Κάντε λίγο υπομονή για να κάνουμε διάλογο. Ναι, ναι. Λοιπόν. Αυτό το πράγμα που θέλουν να κάνουν είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Δηλαδή, έναν που δεν έχει πόδια και θέλει να το βάλει τεχνητά μέλη για να μπορέσει να περπατάει, υπάρχει μια διαδικασία που πρέπει να ακολουθεί. Έτσι, δεν του τα φόρεσε και περπάτησε. Έτσι, αυτοί θέλουν ξαφνικά από το Α να πάνε στο Ω. Γρηγόρη, αυτή η τακτική λέγεται φνίδιος θάνατος. Γι' αυτό και λέω, γι' αυτό λοιπόν μ' αρέσει, γι' αυτό και λέω δεν πρόκειται να περάσει. Γιατί, γιατί ψηφοθυρικά θα τους κοστίσει ασύλληπτα. Βέβαια, γιατί κάποιες ομάδες μπορεί να επαναπαύθηκαν ότι εντάξει ξέραν από την αρχή ότι αρχίζει το πρωτάθλημα, 16 ομάδες. Πόσες θα πέσουν 2. Καταρχήν δεν γίνεται, όχι, εγώ δέχομαι να γίνει, αλλά αυτό έπρεπε να γίνει τμηματικά σε βάθος τριετίας. Μπράβο, σταδιακά. Είναι οξεριστή. Είναι το ίδιο πράγμα, πάμε στην εκπαίδευση, στην παιδεία. Λένε να βάζουμε λέει εξετάσεις από την τρίτη γυμνασίου στην πρώτη ηλικίου. Αυτό ξέρεις από πότε πρέπει να ισχύει. Να ισχύει από τα παιδιά που θα μπουν τώρα το Σεπτέμβριο στην πρώτη γυμνασίου. Όχι αυτά που είναι τώρα στη δεύτερη. Να αγιάσει το στόμα. Τι έχεις σπουδάσει? Εγώ ήμουν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο. Δεν είναι τυχαίο. Ναι, καταλάβατε. Όχι, είναι λοιπόν, απίστευτοι οι άνθρωποι. Αυτά επειδή ακούσε τα μας, ζήσαμε, Γρηγόρη, επειδή τα ζήσαμε στο πανεπιστήμιο, γινότανε, ερχόταν κάποιοι νόμοι και λέγανε κύριε καθηγητά, συγγνώμη λίγο. Επειδή το ζαβό δίπλα μου δεν καταλαβαίνει. Κύριε καθηγητά, μας το λέγατε και αυτό ισχύει για τα πάντα. Δεν έχει καμία σχέση αυτά που μαθαίνουμε στο πανεπιστήμιο με αυτά τα οποία συμβαίνουν στην ίδια τη ζωή. Αλλά δεν γίνεται αν δεν πάρει την τροφή να τη μασίσει, να τα δει και να τα εφαρμόσει. Βέβαια, έτσι είναι. Λοιπόν, δεν γίνεται. Αυτά τα έχω ζήσει. Ερχόταν ένας νόμος και έλεγε ότι θα πρέπει τα μαθήματα να είναι έτσι, να πάρουν τόσο στο εξάμεινο, τόσο. Αυτό ήταν φρύδιος θάνατος. Αυτό θα έπρεπε να ισχύει από τους φοιτητές που μπαίνουν εκείνη τη χρονιά στο πανεπιστήμιο, από τους πρωτοετής. Καταλάβατε, δηλαδή, σε μια διαδικασία υπάρχουν όροι που αρχίζει η διαδικασία και με τους ίδιους όρους πρέπει να τελειώσει. Δεν μπορεί κατά τη διαδικασία που τρέχει τώρα να εφαρμόσουμε ένα νόμο και να πούμε να τα αλλάζουμε όλα. Οι αποφάσεις πρέπει να παίρνονται σε καινούργιες διαδικασίες, όχι στην ίδια που τρέχει. Αυτή που έχει τρέξει τώρα η διαδικασία έχουν πάρθει κάποιες αποφάσεις και ισχύουν κάποιοι όροι. Τελείωσε. Τώρα, αν θέλουν να σώσουν την παρτίδα, θα το κάνουν πνευματικά. Ας το κάνουν, ναι, σταδιακά, ναι, ναι. Πολλά θέλετε, κύριε καθηγητά. Είναι το μεταβατικό στάδιο, Γρηγόρη. Αν δεν υπάρχει μεταβατικό στάδιο, ονομάζεται η τακτική του εφνίδιου θανάτου. Έκλεισε, καθηγητή. Τελείως. Να είσαι καλά. Πώς θα κάνω. Κύριε καθηγητά, είδες. Το κατάλαβες ότι ήταν ανωτέρω επίπεδο και όχι καρνίβαλο σαν και εσένα και σαν και εμένα. Άκου. Κάφρε. Έλα, φίλε, ναι. Κάφρε, μισό λεπτό. Να διαβάσω μήνυμα. Τι να διαβάσει μήνυμα. Κάνετε υπομονή μισό δευτερόλεπτο. Όχι, δεν κάνουμε υπομονή. Το φίλο ρωτάω. Α. Μπορείτε να περιμένετε μισό λεπτό. Θα σου περιμένει ούτως ή άλλως. Λοιπόν, ξαφνικά, Γρηγόρη, λες ότι η αναδιάρθρωση συμφωνήθηκε από τον Αύγουστο και με βάση συμφωνία πήραν αυτά τα συμβόλαια από την έρτη ομάδα. Μην μπερδεύει τον κόσμο. Απάντησε μου πότε συμφωνήθηκε η αναδιάρθρωση. Η αναδιάρθρωση, λοιπόν, βάσει νόμου, συμφωνήθηκε αφού ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Και η έναρξη του πρωταθλήματος ορίζεται 1 Αυγούστου. Όχι όταν ξεκινάνε οι αγώνες, η οποιαδήποτε νομολογία, αν θέλω να το πάμε και νομικά. Και δεν σου μιλάω στον αέρα, ρώτησα. Ρώτησα, ξεκινάει από 1η Αυγούστου. Η αναδιάρθρωση ψηφίστηκε μετά. Πώς την είπες? Η αναδιάρθρωση. Μπορούν να τη βγάλουν ότι είναι, δεν είναι σύνομη. Και ο κύριος που βγήκε πριν είπε το πώς θα έπρεπε να γίνει.
το ιδανικό και σωστά μιλούσε. Παρακαλώ. Αυτός αν είχε κανένα πόστο, ο καθηγητής, και αυτός τα ίδια θα έκανε. Αυτή είναι η ιστορία. Άμα πάρεις θεσμό, παρακαλώ, θεσμικό ρόλο και καρέκλα, δημιουργείς να πούμε άλλες ιστορίες από αυτές που πιστεύεις. Μάλιστα, κύριε. Ναι. Έλα, φίλε. Γεια σας. Γεια σας. Είμαι ο Σκύπης Νικόλας, ο μάγος Θαλάσσης. Έχεις χαζέψει τελείως. Ναι, εσύ. Το κατάλαβες, μάγος είσαι. Τι είσαι. Η καλύτερη ατάκα. Μάγος είσαι. Οι αίτητες είναι του Ήβιτς, η ομάδα είναι ο Ερυθρός Αστήρ και η Σλόβαν Μπαρτισλάβας, πώς τη λένε, Σλοβακία. Σλόβαν Μπαρτισλάβας. Πρωταθλήματα χειρότερα από το δικό μας. Δεν υπάρχουν. Πάμε. Παρακαλώ. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα με τη Δευτέρα. Θέλω να απευθυνθώ λίγο στο Ραπτόπουλο. Να πείτε ό,τι θέλετε, κύριε. Λοιπόν, δεν μου απαντάς, σε ρωτάς, μου απαντάς. Και ό,τι θες, πες. Ναι. Το ότι άλλαξε 8 προπονητές ο Ηρακλής, φταίει ο Σαββίδης. Έξι. Έξι. Δεν αλλάζει. Φταίει ο Σαββίδης. Φταίει. Ε? Φταίει. Εγώ δεν το απάντησα. Ο κόκκινος. Φταίει ο Σαββίδης. Ναι. Μάλιστα. Το ότι δεν πήρε καλούς παίκτες και δεν τους πληρώνει, φταίει ο Σαββίδης. Φταίει. Όχι. Το ότι δεν έχει να δώσει 8.000 ευρώ για να μην χάσει βαθμούς, φταίει ο Σαββίδης. Φταίει. Όχι, φίλε. Μην λέμε πράγματα που δεν στέκουν. Ο κόκκινος τα λέει, ρε φίλε. Γιατί, ρε φίλε, τι στέκει. Ο κόκκινος τι θα πει. Ο κόκκινος, εντάξει, άσε τον κόκκινο. Ρε φίλε, συγγνώμη. Να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσω κάτι. Μ' αρέσουν αυτά που ρωτάς. Θέλω να απαντήσω. Θα έρθω στο σπίτι σου, θα κουτουπώσω τη γυναίκα σου και θα φταίω ο Σαββίδης. Ρε φίλε. Εσύ θα φταίς που δεν μπορείς την κάνεις. Αυτό δεν μπορεί να το κάνεις, φίλε. Πρώτον. Δεύτερον, χαλάρωσε. Τρόπος του λέγει τώρα, ρε παιδί. Χαλάρε κόκκινε, μη φύγεσαι. Είναι ασφαλμένο παράδειγμα. Μη φύγεσαι. Όχι, επειδή σε ακούω, μιλάς, άκουλε. Μη λέτε. Κάτσε με επιχειρήματα τώρα. Κάτσε να δούμε τα επιχειρήματα του κόκκινου. Να μιλήσουμε επιχειρήματα. Κάτσε να μιλήσει, φίλε, Παοξή, ο κόκκινος. Ναι. Θες να μιλήσουμε ειλικρινά. Να, τα επιχειρήματα του κόκκινου. Πάμε λοιπόν. Στη χώρα που ζούμε και στο πρωτάθλημα που έχουμε, επικρατεί ο νόμος του ισχυρού. Επικρατεί. Καλά στο σπίτι του, ρε παιδιά. Ο νόμος του ισχυρού τι με νοιάζει ο διπλανός. Εγώ ισχυρός παίρνω τους παίκτες μου, παίρνω την ομάδα μου, το λαό μου, πάω. Μην με γυρνάς τη λάμπα. Μέχρι χτες άκουγες Καζατζίδη και σήμερα άρχισε και με ακούς Πάολα. Θα τρελαθώ. Τι σχέση έχει αυτό με σένα. Τώρα τις παρομοιώσεις της... Τι ρεαλιστικά σου μιλάω. Μέχρι χθες μιλούσε για τα άτιμα, τα κοράκια τα οποία σε σφάζανε, τα εξοδικαστικά για το πέρσι που σε κλέψε το πρωτάθλημα και έχεις δίκιο να φωνάζεις για πέρσι. Εγώ στο λέω. Εγώ στο λέω. Που φταίω σαν η σατανόγρια σου λέει. Έχεις δίκιο για πέρσι. Ρε, πες του με επιχειρήματα. Που φταίω σαν να χάσει τους βαθμούς. Ρε, μην πάτε την κουβέντα αλλού, ρε. Ρε, πάω ξύ, ρε. Ρε, πάω ξύ. Να πει ο κόκκινος ποιοι είναι οι λόγοι που ο Πάοκ κατατροπώνει. Όταν έρθει η ώρα. Δεν λέει, δεν έχει να πει. Αυτό είναι. Μα δεν μπορεί να πει τι κανένας, ούτε εσύ ούτε ο κόκκινος. Όταν θα πω, τι θα μας πει. Μπορεί να αναθεωρήσεις. Μα δεν υπάρχει, δεν μπορείς να πεις. Καλέ μου άνθρωποι, όταν τι να πεις. Γιατί πρέπει να αναλώσουμε, όταν θα μιλήσω. Εγώ ξέρεις τι πιστεύω. Ότι το πρωτάθλημα το παίρνει γιατί είναι ο Τόμο Παπαδόπουλος. Έβαλε το χέρι του. Χάρη σε αυτόν παίρνουμε το πρωτάθλημα. Αυτός θέλει που παίρνουμε το πρωτάθλημα. Μια χαρά μιλούς μέχρι τώρα, γιατί το γλυπείς. Μα δεν μου λες χαζομάρες. Θέλω να σε πω, αλλά δεν θα σου πω γιατί εκείνο, γιατί τ' άλλο. Δεν έχεις. Χαζομάρες μπορεί να λες ότι λέει. Επιχειρήματα. Μπορεί να λες ότι λέει όποιος θέλει. Δεν τα επιχειρήματά σου, κόκκινα, δεν τα πεις, δεν τον πείθεις. Όχι σε μένα. Δεν λες τα όταν έρθει όταν, η ώρα. Όταν μου λες. Ναι, όταν έρθει η ώρα. Όταν έρθει η ώρα θα μιλήσω. Φύγε, φύγε, φύγε. Δηλαδή δεν έχεις να πεις. Όταν έρθει η ώρα θα μιλήσω. Δεν τον αφήσω να πάρει το ερώτημα. Όταν έρθει η ώρα. Άρα μέχρι στιγμής κερδίζει ο ακροατής. Έναντι εμών. Δεν υπάρχει κερδίζει, χάνει. Εδώ δεν υπάρχει. Σου λέει φταίει και λες όταν έρθει η ώρα. Μπορεί η ώρα να μας δάνει. Θα σου απαντήσω. Μπορεί η ώρα να βλέπεις ότι παρότι πιο μπροστά από απευθύνθηκε σε σένα. Ναι. Και εγώ και εσύ. Και πετάχει. Δεν το κάνω. Εντάξει. Δεν το κάνω. Λοιπόν. Σιωμίδη Σταύρος είναι ο νικητής, ο οποίος πρέπει να τηλεφωνήσει στα επόμενα 30 λεπτά με το 2310 και τα 390 και κερδίσει τα ψώνια της χρονιάς. Σιωμίδη Σταύρος. Το να λες αόριστα φταίει ο ΠΑΟΚ, το λες. Το να πεις επιχειρήματα, δεν έχεις να πεις επιχείρημα. Θα σε βρίζουν και οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ και οι Ηρακλειδείς. Καλά κάνω. Πώς το κατάλαβα. Εγώ δεν είμαι εδώ για να. Πού να σε φάει ο Λίκο, ήταν και μαύρος ρε κόκκινο. Για να γαϊδεύω αυτιά. Μα δεν γαϊδεύεις ούτε τα αυτιά. Πάμε. Έρχεται η ώρα που αργά ή γρήγορα λες σχεδόν και ο κόκκινος. Το λες αργά, αλλά δεν πειράζει. Παρακαλώ. Τι να πω, ρε φίλε. Έλα, ρε φίλε, ναι. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε, ναι. Ο ψηλός, δέκαθλο. Καλό το ψηλό.
Τι κάνετε? Καλά ψηλέ μου. Λοιπόν, σ' άρεσε χθες η εκπομπή, σοου δεν είχε? Ήταν φοβερή, κάθε φορά και καλύτερα περνάμε. Είναι κάθε εβδομάδα ένα θεατρικό. Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται εκεί, είναι τρομερό. Να τρέμουν οι θεατράνθρωποι. Όσο υπάρχει Μένιος, όσο υπάρχει Χατζινάκος, Ραπτόπουλος, Αλέξανδρος Αποκό, να τρέμουνε. Τι λοιπόν, πλάκα ρε φίλε, τι γέλιο ρε φίλε, τι γέλιο ρε φίλε. Φωτιάδη, μείνε μακριά από τον Αλέξανδρο. Αυτό ακριβώς. Θα έχουμε άσχημα ξεμπερδέματα. Θα φάει ξύλο μηταράς, ναι. Γύρνα στην Αθήνα, εκεί η Αθήνα πάνε. Ναι. Και κάτι ακόμα ραπ, θέλω να μου πεις λίγο τη γνώμη σου για το Άριστα Τρόμητος, πώς το βλέπεις? 1-1. 1-1. Γκολ, ναι. Γκολ δηλαδή. Ισοπαλία με γκολ δηλαδή, ναι. Εσύ κόκκινε, πώς το βλέπεις? Πολύ βιαστικό, φίλε, μελετάω άλλα παιχνίδια. Μελετάει. Καλώς, έγινε. Την Πέμπτη να σου μιλήσω για το ελληνικό πρωτάθλημα σήμερα. Λοιπόν, εχθές έκανες πάταγο, σαν 23χρονος που είσαι, 1,92 δεκαθλητής, που είπες ότι θα γούσταρες στη Μενεγάκη. Έχουν πάρει τηλέφωνο τον Χατζινάκου όλες οι κυρίες και σε ψάχνουν να σε βρουν. Μην το ξανακάνεις αυτό, βρήκαμε τον πελά μας. Βρήκαμε τον πελά μας. Κλείσε. Άτιμο αγώνα. Άρα, πέρα από ψηλός είναι και έξυπνος. Βέβαια, έξυπνος. Να είναι 23 χρονών, να είναι παιδαράς, να είναι, πώς το λένε, δεκαθλητής. Δεν σου κόβει. Και να πάει με την 50, με την 1,60. Δεν σου κόβει. Ναι, άσε κόκκινε. Εσένα δεν σου κόβει. Πάμε παρακάτω. Εσένα δεν σου κόβει. Πάμε. Έλα, φίλε. Γεια σου, παιδιά. Καλώς τον. Άτος. Λοιπόν, κουστεί η διαφορά μεταξύ του βιαστικού και του προτρέχοντος. Για πες το ρε, φίλε μου. Γλυκά. Είναι ότι ο βιαστικός είναι μόνιμη κατάσταση. Ακριβώς. Ενώ ο προτρέχον είναι παροδική και κατά περίπτωση. Εγώ πού ανήκω? Εσύ το ξέρεις. Ο κόκκινος θα πει. Εσύ το ξέρεις. Εσύ μια ζωή προτρέχεις. Τώρα, γρήγορα θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Πες το. Υπήρξε προσυμφωνία μεταξύ των ιδιοκτητών της ΠΑΕ και του Υπουργού περί αναδιαρθρώσεως. Οκ. Ε? Δεν είναι νόμιμη. Ανεξάρτητα αυτό, υπήρξε προσυμφωνία. Αν είναι νόμιμη ή όχι, αυτό είναι άλλο πράγμα. Υπήρξε προσυμφωνία. Και είπε ο Υπουργός ότι οι 12 ΠΑΕ της Β' Εθνικής θα πρημοδοτηθούν 800.000 δραχμές, ευρώ, 800.000 ευρώ από τη νέα περίοδο και από την μεθεπόμενη 1.000.000. Είπε ο Υπουργός. Επίσης ναι. Είπε ότι οι επτά ΠΑΕ της Α' Εθνικής θα χρηματοδοτούνται από το κρατικό κανάλι. Και συμφωνήσανε οι πάντες. Τώρα έρχονται μετά και τα γυρίζουνε και μετά τη στεναρά αντίσταση του Υπουργού ξανά θα πήραν πίσω πάλι. Μάλιστα. Εγώ λέω, ανεξάρτητα ποιος αδικείται ή ποιος ευνοείται, εάν ο Υπουργός κάνει πίσω, γελιοποιείται. Δεν θα κάνει πίσω. Ή παρετείται. Ή παρετείτε. Έτσι. Καλά, εδώ έχουν γελιοποιηθεί και απίθανα αυτός ο ενοχλή. Εντάξει, εγώ λέω. Αν και σύμμαρχο και τον πρωθυπουργό. Σε παρακαλώ, άκουνα τις. Αν μιλάμε για γελιότητα ενός υφυπουργού αθλητισμού, τότε χάνουμε τη σοβαρότητά μας εμείς. Υπάρχουν σημαντικότερα πράγματα τα οποία έχουν γελιοποιηθεί. Εντάξει. Ποιο ποδόσφαιρο τώρα για τις ανώνυμες εταιρείες? Σας παρακαλώ. Μιλάμε τώρα για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Ναι, εγώ λέω λοιπόν, βγαίνω, παίρνω ένα δικηγόρο, όποιος νομικός θέλει, ας μου πει, ότι από τη στιγμή που ψηφίστηκε μετά τις 25 Αυγούστου, αν είναι νόμιμη ή όχι. Δεν πιάνω με το γενικό πλαίσιο. Όχι, εγώ σας... Άλλο είπα, κύριε Κώστα... Το νομιμοποίησαν με την προτέρα συμφωνία ο Υπουργός με τον Ιδιοκτήτη. Δεν διαφωνώ καθόλου μαζί σας. Το πρόβλημα είναι άλλο. Το πρόβλημα είναι ότι πηγαίνουμε πάντα με το τα καλά και συμφέροντα. Και ότι τώρα η συγκεκριμένη κυβέρνηση αξιολογεί αν θα κερδίσει, αν θα χάσει... από μια τέτοια απόφαση.
Τέλος. Επόμενη γραμμή να πάμε άλλη μία. Ωραία. Μπράβο κύριε Κώστα. Πολύ ωραία. Τον απάντησα τεκμηριωμένα. Τέλος. Είσαι φορμαρισμένος εκπληκτικά. Επειδή λες τον άλλο του φίλο τον απάντησα. Άμα πιάσεις, και... άμα πιάσεις και το πολιτικό ρεπορτάζ, δηλαδή θέλεις το χρυσό. Το φίλο. Ναι. Θα τον απαντήσω για τον ΠΑΟΚ. Ωραία. Πάνε στον κόσμο. Τι να σου πω για τον Κοτούλα. Πάνε στον κόσμο κόκκινο. Να μιλήσω για τον Κοτούλα. Ποιο Κοτούλα. Το έναν επόπτη. Παοξάκι. Παοξάκι. Ναι. Πόσες διατησίες ο Ηρακλής φέτος είχε να λέει. Αγουαστά λέω, εσύ τα λέω. Ρωτάω, όχι, θέλει να απαντήσει ο φίλος. Πόσοι πάνε γύρω-γύρω από τον Ιβάν και τον λέει εξαφάνιση στη γριά. Ναι, ναι. Πες τα εσύ. Ε, τι, ισχύουν ή όχι. Πώς δεν ισχύουν. Πόσοι πέσανε να μην πάρει την προμήθεια, τη χορηγία ο Ηρακλής. Ναι, ναι, αυτά να πεις. Γιατί άργησε τέσσερις μήνες. Όχι, εγώ μέχρι τώρα. Πέμπτος λόγος. Επιχειρήματα. Γιατί, ναι. Γιατί άργησε να ψηφιστεί. Τώρα ήρθε η ώρα ο νόμος, ναι. Όχι γιατί, λες δεν απαντάω. Δεν απαντάω, ορίστε. Γιατί άρχισε να ψηφιστεί ο νόμος. Δηλαδή έπρεπε να πει ο Αμερικανός, που δεν τον εμπιστεύομαι, ότι δεν μπορώ να πληρώσω. Γιατί άρχισε να ψηφιστεί ο νόμος που έλεγε ότι θα πρέπει τα χρέη να αποδοθούν στον Καναδό. Ποιος το εμπόδιζε τον υπουργό. Αυτά περίμενα να τον πεις εκείνη τον απάντησα. Τώρα τον είναι απάντησα. Ψέματα αυτά. Τώρα τα είπε. Είναι ψέματα. Τώρα τα είπε. Ωραία. Τελείωσε. Εγώ όποιον παοξή συναντάω που είναι Ταλιμπάν και καλά κάνει. Είναι υγιές αυτό. Λέει να διαλυθείτε. Να πάτε στα τάρταρα. Δικαίωμά σας. Μη με πουλάτε τρέλα. Ο άλλος έρχεται. Να μην πω που έρχεται. Όπου παίζει ο Ηρακλής και κάνει την προσευχή του να χάσει. Δεν πάει να δει ΠΑΟΚ. Τι μου λέτε τώρα. Πάμε σε διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μπαίνουμε για το τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής του 23, 10 και τα 3 90 για είναι δικά σας, 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340. Υπενθυμίζω ότι ο κύριος με το όνομα Τσιωμίδης Σταύρος πρέπει να επικοινωνήσει μαζί μας για να κλειδώσει τη συμμετοχή του για τα ψώνια της χρονιάς. Αν ακούει τηλεφωνή, αν ακούτε και είστε φίλος του, τηλεφωνείτε για να επικοινωνήσει. Γιατί είναι κρίμα, κληρώθηκε το όνομά του και να μην είναι ανάμεσα σε αυτούς οι οποίοι θα κερδίσουν τα ψώνια για έναν ολόκληρο χρόνο από τους δύο νικητές που προσφέρουν τα σούπερ μάρκετ όλα. Οι τέσσερις από τις έξι γραμμές είναι κατελημένες. Πάμε σε κόσμο, κύριε Χατζηγεωργίου. Κοίταξε, να πω δύο κουβέντες. Οι παοξίδες, ας μην παρεξηγούνται. Βάλαν χεράκι για να πέσει ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής βρήκε και κακούς παράγοντες, οπωσδήποτε. Απαράδεκτους, όχι κακούς. Την άλλη μεριά όμως. Υπάρχει και μια θύρα, η θύρα 10, η οποία λέει δεν θέλω βοήθεια από κανέναν. Θέλω, λέει. Όλος ο κόσμος του Ηρακλή δεν θέλω βοήθεια από κανέναν. Δεν υπάρχει κανείς να λέει θέλω. Α σωθεί μόνος του. Από την άλλη μεριά. Α σωθεί μόνος του. Εντάξει. Όταν λέμε την αλήθεια, σε ενοχλεί. Κακά τα ψέματα όμως. Ο Ηρακλής είναι άρρωστος. Βαριά. Ναι. Βαριά. Και δεν είναι άρρωστος για ένα χρόνο, για δύο χρόνια. Έχει μακράν. Πολλά χρόνια. Ναι. Με πολλούς οι οποίοι έχουν ευθύνη για αυτό το πράγμα. Θα μπορούσε και να είναι και ο Άρης στη θέση του, αλλά ο Άρης έκανε στροφή. Τη γλίτωσε. Δηλαδή μπήκαν στο νοσοκομείο και οι δύο, και ο ένας είχε καλή νοσηλεία, ξέρω εγώ, καλό γιατρό. Όχι. Ναι, είχε και βοήθεια. Του Άρη του βγήκε η ζαριά με τον, με τον Καρυπίδη. Θα μπορούσε να πάει ο Καρυπίδης, ας πούμε, στο Ηρακλή, λέμε, και να πει με τον. Θα, έχω συνεργασία με τον Σαβίδη ή με τον, ξέρω εγώ, τον. Πες τον άλλο, τον Μαρινάκη. Και ότι θα πάω τις παλέτες κάτω, θα συνεργαστώ με τον Μαρινάκη, θα πάρω το Φετβατζίδι, θα πάρω το Σιόπ και τα λοιπά. Θα λέγανε η θύρα 10, δεν θέλουμε. Κατάλαβες τι γίνεται. Ναι. Είναι και το κομμάτι του, το οπαδικό του Άρη, είναι πιο μαλακό γιατί 20 χρόνια στο σκληρό ροκ είδαμε τα αποτελέσματα. Οπότε αυτή η ύφεση στο οπαδικό του Άρη, αυτή η ηρεμία, μπορεί ο επιχειρηματίας, επενδυτής, πρόεδρος, πες τον όπως γουστάρεις, να μπορεί να δουλέψει πιο άνετα. Στον Ηρακλή δεν μπορεί. Στον Ηρακλή βγαίνει ο Τουτζιάρης να μιλήσει και λέει: αμάν, θα μ' ακούσει ο Μπιφτέκης, τι θα πω. Βγαίνει ο Κατσιαμπής να μιλήσει, λέει: αμάν, θα βγει ο Μπιφτέκης, τι θα πω. Κατάλαβες τι γίνεται. Φοβούνται. Παράγονται στο Ηρακλή να ρωτήσω τη θύρα 10, τι θα πω. Το κατάλαβες, Γρηγόρη, το έργο. Πάμε τώρα στον κόσμο. Αλλά και οι άλλοι, οι παοξίδες, την πέσαν στο Σαββίδι, την γριά, την ρίξει την γριά, την κάνει γριά. Ρίξτε την εσύ στην γριά. Μόνοι σας. Δεν μπορεί, πάτε στο Σαββίδι. Ό,τι θέλετε στο Σαββίδι. Έλα φίλε, ναι. Αυτό που λέει. Μάλιστα κύριε. Δεν μου λες εσύ το χέρι που σε ταΐζει, τι το κάνεις, το δαγκώνεις. Ανάλογα τι χέρι, να βρωμάει σκορδίλα. Ρε, εκεί θα μείνουνε και ακόμα παραπέρα να πάνε.
Δεν έχουν αξία έτσι κι αλλιώς. Και πώς θα τους δείξω εγώ αρέσει για αυτό που λέει, είμαστε στην ίδια κατηγορία. Να, πώς θα τους δείξω. Ορίστε. Λάρισα, πάμε. Ραπτόπουλε, ήθελα να σε πάρω και προχθές. Ναι. Άμα κάνουν το λάθος και δώσουν ένα εισιτήριο, θα έχει πάνω από 4.000. Σου λέω εγώ. Όχι, να πας εσύ που δεν έχει εισιτήριο. Ένα εισιτήριο, Ραπτόπουλε. Ένα. Όπως έγινε και στο Αγρίνιο. Δώσαν εκεί. Ραπτόπουλε, εκεί 500 εισιτήρια. Πόσα δώσανε, 200 εισιτήρια. Μα αφού είπε ο άλλος. Ένα εισιτήριο, Ραπτόπουλε. Ένα. Για να πούμε 500. Εσύ, Ραπτόπουλε, γιατί προκαλείς τον κόσμο του ΠΑΟΚ, δεν ξέρω ότι πάει παντού. Αυτό είπα και. Μόνο ΠΑΟΚ πάει παντού, ρε φίλε. Αυτό είπα, να πάει και στη Λάρισα, αυτό λένε. Είδες εκεί τους αεξίδες στην Ξάνθη, έτσι. Ε, πήγαν. Πόσοι ήτανε, 500 άτομα. Καμιά 500 άτομα, ναι. Αν ήταν να πάρουμε πρωτάθλημα. Και είδαμε και πέρσι δε στην κόκκινα. Τι κάνανε, πόσοι πήγανε. Ρε εσύ, καλά έκανε. Απάντησε τώρα. Μαγκιά σου και καμάρι σου. Τέλος. Αν ήταν να πάρουν πρωτάθλημα, ήταν πολύ πιθανό να έχουν περισσότερο. Πέρσι δε, δεν ήταν δεν να πάρουν πρωτάθλημα. Για πέρσι, πέρσι. Άλλο, πέρσι. Φίλε. Τι άλλο πέρσι. Περίμενε, μπερδεύεις μερικά πράγματα. Να εξηγηθούμε. Η ΑΕΚ έκανε το λάθος επικοινωνιακά. Οικονομικά καλά έκανε για τον εαυτό της. Απαράδεκτο για μένα. Έπεσε γάμα εθνική για να μην πληρώσει τα χρέη. Έφαγε τα λεφτά από τον Κοσμάκη. Αυτό. Τη στήγησε επικοινωνιακά σε κόσμο. Ναι. Η ΑΕΚ είναι από την Αθήνα. Ναι. Εσύ είσαι από τη Θεσσαλονίκη. Πιο πολύ λαό έχει ο ΠΑΟΚ. Εσύ με το Σαββίδι. Εσύ με το Σαββίδι. Μισό λεπτό. Να τελειώσω. Να όχι, φίλε. Αυτό ήταν το μόνο λάθος που έκανε. Χαλάρωσε. Χαλάρωσε και άκου. Χαλάρωσε και άκου. Η ΑΕΚ πήγε και έπαιζε στη Μύκονο. Εσύ είχε την ευλογία, σου ήρθε ο Σαββίδι. Σε έχει αλλάξει επίπεδο. Παίρνεις πρωτάθλημα και πάνε να σπάσεις τα ταμεία και τα κοντέρ. Εντάξει. Και είναι λογικό και καινούριο κόσμο να κάνεις και να βλέπει η ομάδα, να βλέπει ο κόσμος και να γουστάρει. Πάει. Επόμενος. Ωραίος. Ένα εισιτήριο για να πάμε 500. Καλό. Δεν δίνει όμως. Έλα φίλε. Γεια σας παιδιά. Καλώς το να. Ναι, εδώ μιλάω. Θέλω να σας πω κάτι επειδή είμαστε κοντά σε ηλικία. Υπάρχει ένα θέμα που, εκτός από αυξήσεις και προσλήψεις, γιατί λέμε γίνονται όλα αυτά, βία, που στην Ελλάδα συμφωνήσαμε τα τελευταία 30 χρόνια, ένα να μου πείτε, ένα. Εκτός από αυξήσεις και προσλήψεις. Γι' αυτό έρχονται και γίνονται βία όλα. Σούμε, δεν θέλαμε να οργάνωση στα φάρμακα. Δεν θέλαμε ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων να μην περνάς από την εφορία και να έχει χρήμα. Δεν θέλαμε, μην κουράσω. Έχει δεκάδες πράγματα τα οποία έρχονται ξένοι και μας το κάνουν και άλλα βέβαια. Αλλά μόνοι μας μπορεί να μου πείτε ένα πράγμα που συμφωνήσαμε ποτέ. Μια αλλαγή. Μια αλλαγή που να έγινε σε για κάτι ανεξάρτητα από κόμματα. Που να συμφωνήσαμε. Όχι. Εκτός υπάρχει από... πάντα το πολιτικό παιχνίδι. Γι' αυτό και εκτός, μην κουράζω να κλείσω, εκτός από αυξήσεις και προσλήψεις, δεν συμφωνήσαμε σε τίποτα. Οπότε αφού δεν συμφωνούμε σε τίποτα ποτέ, μας τα κάνουμε βία όλα. Αυτό ήθελα να πω, να είστε καλά. Φίλε, περίμενα να ακούσεις ένα μήνυμα να γελάζεις, γιατί μερικοί ακροατές είναι πραγματικά θεόπνευστοι. Ρε Ραπτόπουλε, σιγά τα 450 ευρώ που ζητάει η Βύση για τη χειραψία. Η δικιά σου τον Ιβάν τον κόστησε ένα σκασμό λεφτά. Καλά. Δεν υπάρχει. Ναι, φίλε, δεν υπάρχει. Υποκλίνομαι ειλικρινά, Χρήστο. Μπράβο. Ναι. Απίστευτο. Άκου τι σκέφτηκε το θηρίο. Ναι. Καλά, φίλε, κόκκινε. Έλα. Έλα, κόκκινε. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ναι. Κύριε. Αναδιάθρωση γίνεται γιατί ο Ηρακλής είναι 11ος. Αν ήταν ένατος δεν θα γινότανε. Πίστευα, λέγει και πιστεύω αυτό που θέλεις. Καλά κάνεις. Ναι, εγώ αυτό πιστεύω, ότι αν ήταν ένατος δεν θα γινότανε. Είναι 11ος και γίνεται αναδιάθρωση. Και κόκκινε για σένα. Ναι. Καλά τα είπες αυτά. Πρώτη φορά σ' άκουσα να τα λες έτσι. Και πρέπει να τα λες να μαθαίνει ο κόσμος. Και κάτι ακόμα. Το παιχνίδι Εργοτέλης Ηρακλής δεν το δείχνει τηλεόραση. Okay. Δεν το δείχνει. Θα φάει σφαγή ο Ηρακλής από τους διαιτητές. Εφέτος τον έχουν... Μάλλον πρώτη φορά ακούς, φίλε, την εκπομπή, μάλλον. Εγώ δεν την ακούω πρώτη φορά και έχω βγει στην εκπομπή σου. Κωστή, από πότε τα λέω αυτά. Τα λέει, ρε φίλε. Δεν τα είπε. Τώρα δεν είπε αυτά που είπε για τον Πάο, για τον Σαββίδη και τα λοιπά που τον δεν έχουν... Δεν μίλησα για τον Σαββίδη. Να ακούτε προσεκτικά. Ακούμε, κόκκινε. Σε άκουσα. Είπα επιλέξει 1, 2, 3, 4, 5 πράγματα. Πρέπει να τα λες αυτά. Δεν γιατί, τα λες συνέχεια. Τα είπες, ήταν σωστά αυτά που είπες. Φίλε μου, για σένα είναι σωστά, για κάποιον άλλον είναι λάθος. Εγώ
Δεν κράτησα πολύ. Εμένα είναι άποψή μου. Ναι, καλά κάνεις και την εκεί. Τώρα ήθελα να πω για την εγώ δεν κρύβομαι. Ό,τι έχω να πω το λέω. Oh. Αρέσει την αρέσει. Γρηγόρη, επειδή δεν έχω χρόνο να μιλήσω λίγο, για τη διευθυνσία που έχει στήξει, τον έχουν κατακρεουργήσει τον Ηρακλή. Εμείς που πάμε στα παιχνίδια, τον έχουν εξεσχίσει. Και τώρα με τον Εργοτέλη, του την έχουν εστημένη πάλι. Γι' αυτό δεν το δείχνει και η τηλεόραση. Ρε φίλε, πρώτο παιχνίδι είναι τον Ηρόδο. Το έπρεπε να είναι 5-0 το παιχνίδι. Βέβαια έπρεπε να είναι. Στο πρώτο ημίχρονο κιόλας. Με τα τρίκαλα, ρε, τρία μπέναλτι δεν έδωσε. Εκεί ήμουνα. Τι συζητάμε τώρα. Δεν βγαίνουν να τα πούνε και οι παπαγάλοι μεσημεριανοί που τα λένε. Και έχει κάνει ο Ηρακλής, θα σου πω εγώ τώρα που πηγαίνουμε μέσα στα παιχνίδια, έχει κάνει κάτι προπονητικά λάθη. Όχι ότι δεν έχει ποδοσφαιριστές σε αυτή η ομάδα. Έχει μια αιμονή με ένα ποδοσφαιριστή που είναι παλιός, να πούμε, ο Κλέιτον κτλ. Και το χρησιμοποιεί. Δεν ξέρω τι γίνεται. Πάμε σε άλλα πράγματα. Φίλε, η αλήθεια είναι ότι ο Ηρακλής έχει μια τραγική διοίκηση. Από όλες τις απόψεις. Πέρα από οτιδήποτε άλλο. Εν πάση περιπτώσει, εσύ τώρα που είσαι παρουσιαστής. Εγώ μια άποψη λέω. Αν ήταν ένατος, έχω την εντύπωση ότι δεν θα γινόταν αναδιάθρωση. Και αναδιάθρωση εγώ λέω, είναι θα τα λεφτά του φορολογουμένου, όπως έλεγε και ο προηγούμενος. Εγώ λέω ότι δεν θα γίνει. Γνώμη μου. Ε? Εγώ λέω ότι δεν θα γίνει. Θα γίνει. Δεν ξέρω. Μπορεί και να μην γίνει, γιατί θα χάσει πολλούς ψήφους ο ΣΥΡΙΖΑ. Πλέον ο κόσμος έχει ταυτίσει τον ΠΑΟΚ με τον ΣΥΡΙΖΑ. Όπως τον είχε ταυτίσει και στο παρελθόν με τον ΠΑΣΟΚ. Που τους παίρνανε εισιτήρια. Και αδικά. Εισιτήρια. Αδικά. Όχι, έτσι είναι, ρε φίλε. Μα είναι ανοιχτά ο ΠΑΟΚ με το ΣΥΡΙΖΑ. Ανοιχτά. Ε? Ο ΠΑΟΚ είναι ανοιχτά με το ΣΥΡΙΖΑ. Φίλος, ναι. Και ο Ολυμπιακός ανοιχτά με το Μητσοτάκη. Παλιά, ανοιχτά. Παλιά, ούτε καν δεν κρατά τα προσχήματα. Ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε ο ΠΑΟΚ. Τους αγόραζε εισιτήρια και τους έδινε διαρκείας. Ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε ο ΠΑΟΚ. Φίλε, είναι μια ομάδα. Αυτά που λένε. Αυτά που λένε. Αυτά που λένε. Έξω τα κόμματα από τις ομάδες, οι ίδιες οι ομάδες και τα ίδια τα κόμματα δεν αφήνουν να περάσει. Ο ΠΑΟ και ο Ολυμπιακός ανοιχτά, προκλητικά και οι δύο, και ο Μαρινάκης και ο Σαββίδης, προκλητικά και οι δύο. Ο Μαρινάκης με δηλώσεις και ο Σαββίδης με όπεν και δηλώσεις, είναι ανοιχτά με τα κόμματα αυτά. Ποιος είχε πιο πολλές κακές διαιτησίες, ο ΠΑΟ και ο Ηρακλής? Καλό αφανισμό, Γριούλης, δεν ξανάτε ποτέ Super League, κλάψτε ελεύθερα. Ωραίο. Μπράβο, Χρήστο μου. Εξωτερικεύεις τον κόσμο τον οποίο έχεις μέσα σου. Καλά σε λένε, δεν σε γουστάρει. Δικαίωμά σου να μην γουστάρεις. Δεν σε γουστάρει, τους είπατε πολλά κι εσείς. Αλλά να είμαστε καθαροί. Εντάξει. Τους είπατε πολλά κι εσείς. Κόκκινη, τι πιστεύεις θα γίνουν σήμερα στο Βόλι? Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Αυτό τι είναι απάντηση. Ρε Κόκκινη. Ο ΠΑΟΚ έχει καλύτερο μπάζι, το Ηρακλής έχει ψυχή. Πες, θα χάσουμε, πες. Θα χάσουμε. Όχι, δύσκολα. Κόκκινε, κάνε μας τη χάρη και άλλαξε επάγγελμα. Δεν το έχεις και στο λέει όλος ο κόσμος. Τι δεν καταλαβαίνεις? Καταλαβαίνω ότι εσύ φοβάσαι να βγεις από το σπίτι σου, ότι χρησιμοποιείς ψευδόνυμο για να στείλεις ένα μήνυμα από το Facebook. Και εγώ πρέπει να αλλάξω επάγγελμα. Ναι. Και εγώ επειδή το λες αυτό εδώ, πρέπει να απαντήσω. Ανακαλώ το μήνυμα που έστειλα πριν για την αυτόνομη θύρα 10 και το Γρηγόρη απάντησε τελικά στον ακροατή σου στρώτα του Κόκκινε. Έτσι σε γουστάρουμε. Παιδιά, πάντα μιλάω. Απλά κάθε πράγμα είναι στην ώρα του. Μάλιστα. Παρακαλώ. Έλα, Βίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Βίλε. Τι κάνετε? Καλά. Πολύ καλά εσείς. Είμαι ο Νίκος που είχα πάρει τις προάλλες και με ειρωνεύτηκε ο Γρηγόρης αποκαλώντας με πρωταθλητή καλοκαιριού. Α, δεν έχω ειρωνευτεί ποτέ σε ζωή. Όχι, καταλαβαίνεις πως το λέω τώρα. Εντάξει, δεν είμαστε καθένα. Δεν παίρνω στο κατηγητικό τηλέφωνο. Η εκπομπή έχει το... Ναι, ρε φίλε. Απαντάς ωραία, το κατάλαβα. Απλά δεν είναι... Πες μου ότι σε έβρισα, είναι πιο... Όχι, θα ρε, το δεχτώ, όχι, να ρε, σε ειρωνευτώ, δεν... τη συγχαίνω με την ειρωνία γι' αυτό. Μα εσύ απάντησες έτσι γιατί προφανώς και σε εκείνη το τηλεφώνημα σε προκάλεσα εγώ. Αυτά είναι ετερονεκάτερο. Αυτά είναι ωραία. Αλλιώς θα παίρναμε μια βίβλο το χέρι ο καθένας και θα λέγαμε ψαλμούς. Συμφωνούμε. Δεν μιλάγαμε για το αγιοθετισμό. Συμφωνούμε. Εγώ θέλω να πω το εξής. Εγώ δυστυχώς ή ευτυχώς ζω αυτοεξόριστο στην Νότια Ελλάδα. ΠΑΟΚτζής με το δηλώνω κανονικά. Γιατί έφυγες δηλαδή? Για πολλούς και διάφορους λόγους. Α, περνάς καλύτερα εκεί. Προσωπικά είναι... το δεδομένο. Παντός δεν είμαι σόγαμπρος αν το πας προς τα εκεί. Όχι ρε παιδί μου, για να φύγεις, πάει να πει ότι έχεις μια καλύτερη ζωή εκεί. Ξεκίνησε ως φοιτητής η όλη διαδικασία, μετά... Όχι, το λες, Σχολή. Πολυτεχνείο. Πολυτεχνείο, μάλιστα. Το λες δηλαδή, θα λες και είναι... θα έχεις και απολογή. Α, είσαι από τη γενιά του ΠΑΣΟΚ. Το Πασόκ είναι εδώ ενωμένο δυνατό, γιατί τι πρόβλημα έχεις? Όχι, συνέχισε, εντάξει. Θα τα βρείτε, τι. Τι πρόβλημα έχετε με το Πασόκ? Αυτό σε... Επειδή σταμάτησε να σας ταΐζει πλέον, έχει γίνει κακό. Ποιον ταΐζει, συγγνώμη? Τον κόσμο. Δεν μιλάω σε ένα Γρηγόρη, όταν μιλάμε στην εκπομπή, μην το παίρνεις εσύ κατευθείαν ότι σου λέω σε ένα. Έλα, και σε το κάνει και ο διπλάνο. Λέω για τους Έλληνες οι οποίοι φάγανε, σκάσανε,
Φάγανε, σκάσανε, βγάλανε τη γαλότσα του 81 και φορέσανε πρώτη φορά παπούτσι. Εντάξει, να τελειώσω ένα λεπτό. Και στα καλά καθούμενα, επειδή το Πασόκ σταμάτησε να τους ταΐζει κουνώντας σημαίες κάτω από τα μπαλκόνια, το Πασόκ έγινε κακό. Το ίδιο θα γίνει και με το ΣΥΡΙΖΑ, το ίδιο θα γίνει και με τη Νέα Δημοκρατία. Τέτοιοι είμαστε, αυτό δεν αλλάζει. Τέλος πάντων, πάμε την κουβέντα τώρα στην πολιτική. Εγώ για άλλο λόγο πήρα. Εάν δείτε εδώ, ο Κώστας βέβαια κατεβαίνοντας εδώ κάτω επειδή έχει επαφές με χαμουτζίδες, το τι κλάμα πέφτει με τον ΠΑΟ που παίρνει πρωτάθλημα. Δεν μπορεί να το χωνέψουν. Δηλαδή μόνο μνημόσυνα δεν κάνουν. Δεν μπορούν να το χωνέψουν και πώς θα το περάσουν. Ναι. Άκου το άλλο το δύσκολο. Λέγε. Οι κάτω δεν μπορούν να προσπαθούν να το περάσουν επικοινωνιακά και γράφουν χίλιες δύο ανοησίες ότι ο Ολυμπιακός παίζει μεγάλη μπάλα. Ό,τι θες γράφω. Ότι θα γίνει. Όχι, συγγνώμη. Το καλύτερο που έχω ακούσει, φίλε. Ναι. Είναι το ανέκδοτο της χρονιάς. Βγαίνει ο Μάρτινς μετά το παιχνίδι του Πανετολικό. Ναι. Κύριε, λέει, η ομάδα τώρα έδεσε, έχει 20 καινούριους ποδοσφαιριστές, το παίρνω πάνω μου και τώρα δείχνει την πραγματική της αξία. Ναι. Και δεν ήταν καλό το Conflower, πρέπει να δείξει σάλτσα. Συγγνώμη. Του κόψε. Συγγνώμη, επειδή αποκλικά δεν νιώθω. Ναι. Λοιπόν, αυτός τώρα τι θέλει να πει. Εγώ έπρεπε να ήμουν εκεί κάτω και να το ρωτήσω συγγνώμη. Ναι. Δεν είδατε ότι ο Πανετολικός, οι παίκτες του δεν φορούσαν. Ούτε τάπες είτε κατεβήκανε με σαγιονάρες. Δεν θα το έλεγε. Μιλάνε στις συνεντεύξεις τύπου, αν είσαι στην ώρα δεν θα το έλεγε. Είτε είναι πράσινη, είτε είναι κόκκινη, είτε είναι κίτρινη, είναι σε ένα μόνιμο μνημόσυνο. Ο Κώστας ξέρει, τους έχεις δει. Έχουν θέματα, όντως. Αλλά θέματα. Εγώ πήρα για άλλο λόγο τηλέφωνο. Ναι. Εγώ πήρα για να πω και να κριτικάρω αυτό που γίνεται πάνω σε εμάς τα δικά μας τα μέρη. Βρέθηκε ο Σαβίδης. Ξύπνησε ο ΠΑΟΚ, έφυγε από εκείνες τις καταστάσεις με εκείνες τις διοικήσεις πρωτοδικίου, κάθε εξάμηνο στην αβεβαιότητα, να χρωστάμε μέχρι και τα νερά απέναντι από το γήπεδο. Μπήκε η ομάδα σε μία σειρά, δεν έκανε αυτά που κάνανε άλλοι. Ο Σαβίδης, αν δεν απατώμε, είναι 6-7 χρόνια στο ΠΑΟΚ. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Πάλεψε, έκανε πρώτα να φτιάξει την ομάδα, γιατί είχαμε και πολλούς γήπες και ιέραγες εκεί που τρώγανε τις άρκες του συλλόγου. Ξέρετε τι υπονοώ. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, και μπήκαμε σε μία σειρά, πήραμε ένα-δύο κύπελα. Πέρσι πήραμε το πρωτάθλημα, δεν μας το δώσανε. Θα το πάρουμε φέτος, θέλουνε, δεν θέλουνε. Ανεβαίνει, καλή συγκυρία, ξυπνήστε Θεσσαλονικής. Ανεβαίνει ο Άρης, εκεί που δεν υπήρχε καν, εκεί που βολόδερνε, που τους κοροϊδεύαμε με τα τρακτέρ της Β και της Γ, παρουσιάζει ένα ωραίο σύνολο. Γιατί να μην είναι και ο Ηρακλής σε μια ανάλογη θέση να μπορέσουμε να χτυπήσουμε αυτούς εδώ κάτω και να παίρνουν το πρωτάθλημα αυτοί όποτε θέλουμε εμείς. Μα ο Σαβίδης, μίλες τέτοια χαλά στην όποτε θέλουν αυτοί. Φίλε, θα γίνουμε επιτέλους πόλη ή θα παραμείνουμε χωριάτες. Μίλες τέτοια χαλά στο χωριό. Γιατί χωριάτες είμαστε. Μα συμφωνούμε. Χαλά στη χωριάτικη. Έλα εδώ, έλα εδώ. Έλα εδώ, τα λέμε. Ωραία. Ο Σαβίδης έκανε την κίνηση. Στον Άρη με τον Καρυπίδη έχει μια σχέση. Είχε τουλάχιστον. Πήγε να κάνει και σχέση με τον Ηρακλή. Θες δορυφόρα να τον κάνει και τα λοιπά. Είπε θύρα 10 όχι. Τέλος. Μόνοι σας. Λοιπόν, σ' ακούω. Προσκλήσεις για το καζίνο Κερδίνου. Θα πάμε σε ένα. Ο Δημήτρης Ερελιάδης. Πώς τον είπες? Δημήτρης Ερελιάδης. Oh. Σε 5.53 τελειώνει το κινητό. Καλά στο κινητό, ναι. Κωνσταντίνος Παπαμιχαήλ. Ναι. Κατριόπλας Νίκος. Τι είναι αυτό το πράγμα? Ακριτίδης Μιχαήλ. Ναι. Μελικίδης Ιωάννης. Ναι. Πράτσας ή Πρατσάς Απόστολος. Ναι. Φωτιάδου Ελένη. Ναι. Νίκος Παπουτσής. Ναι. Νικόλαος Ξένος. Ναι. Νικόλαος Ψάλτου. Ψάλτου. Βασιλιάδης Φιλάρετος. Φιλάρετος. Γρούλιος Γιώργος. Γρούνιος. Γρούλιος. Γρούλιος. Ναι. Γρούλιος είναι στα λαρισαϊκά γρόλιος. Παπαδόπουλος Γιώργος, τελειώνει σε 168. Ναι. Νταμπίζας Γιώργος, 885. Νταμπίζας. Καπούλα Όλγα. Ωραία. Μιχαηλίδης Κώστας, 954. Και Θόδωρος Ζαχαριάδης. Ο Γρούλιος μου έκανε εντύπωση. Άκου Γρούλιος. Λοιπόν, τα ονόματα τα είναι στη γραμματεία. Είναι στη γραμματεία. Και είναι διπλές προσκλήσεις. Είναι για το παιχνίδι. Ένας παίρνει, δύο μπαίνουν. Τη Λάρισα με τον. Αφού δεν θα πάτε στο Αλκαζάρ, πάτε στο καζίνο. Στην Αθήνα, στο Όδωνε. Στο καζίνο. Χτυπάει παλαμάκι ο Ιησούς. Ναι. Ναι. Λέει, αυτό είναι έξυπνο. Ναι. Αυτό έγραψε ιστορία. Τι έγινε, ραπ, θα βαρέσει τελικά παλαμάκι. Ο Χριστός χτυπάει τσάλιγκα. Θα χτυπήσει παλαμάκια, λέει. Χτυπάει παλαμάκι ο Ιησούς. Ναι. Στη Βραζιλία. Έλα, Βιλέ. Έλα, μ' ακούτε? Ναι, κυρία μου. Λοιπόν, συγχαρητήρια, σας απολαμβάνουμε, έτσι θέλουμε, αγαπάμε όλοι τις ομάδες της Μακεδονίας
1983 που είχαμε φτάσει 8 και 9 ομάδες από Μακεδονικό, Πανσεραϊκό, Καβάλα, Ηρακλή, τα θυμάστε. Χαίρομαι γιατί μέχρι προχθές περιμέναμε 12 παρατέταρτο το βράδυ ή 12 και τέταρτο τους φίλους, τους Αθηναίους, τους δημοσιογράφους για να ασχοληθούν στην Αθλητική Κυριακή για εμάς τις ομάδες της Βορείου Ελλάδος. Συμφωνώ με τον προηγούμενο ακροατή, σας βγάζω το καπέλο. Ιβάν Σαββίδης, μπορεί να βρεθούν και άλλοι τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι να μας βοηθήσουν και να υπάρχει μια παιδεία στα παιδιά μας ώστε να ξέρουν τις ρίζες της κάθε ομάδας που υποστηρίζουν, ώστε όλοι μαζί ενωμένοι, γιατί η Αθήνα μοιράζονται ισοπαλίες μεταξύ τους και έχουν κάτι το αντίστοιχο. Και προς Θεού να μην αναγκαζόμαστε τα δικά μας τα παιδιά να τα δίνουμε σε αθηναϊκές ομάδες. Μπορούμε να τα κρατάμε εδώ πάνω ώστε να ανεβάσουμε το επίπεδο. Τέλος. Πολύ ωραίος. Πολύ ωραίος. Και με το 83 ήταν. Πανσεραϊκός όπως λέει. Έλα, έλα. Πάω, Κάρι, Ηρακλής. Δόξα Δράμας. Μακεδονικός, Δόξα Δράμας. Πιερικός. Πιερικός δεν ήταν. Όχι, δεν ήταν το 83, συγγνώμη. Ούτε η Καβάλα ήταν. Ήταν Β' Εθνική. Ρε φίλε, συγγνώμη, στον Θεό πιστεύεις. Ναι, δεν πιστεύω. Κόκκινα, έχεις πολύ μεγάλο λάθος. Υπόγραφε πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Ρε Ιορδάνη, το πρωτάθλημα ξεκινάει 1 Αυγούστου. Μύρε Γρηγόρη. Το πρωτάθλημα δεν ξεκινάει αγωνιστικά. Η προκήρυξη του πρωτάθλημα. Μύρε Γρηγόρη, μπορείς να το καταλάβεις. Πάρε ένα φίλο να χρησιμο. Αν πας σε ένα νομικό και το ρωτήσεις, οτιδήποτε είναι ετεροχρονισμένο. Τελείωσε, το πες, Γρηγόρη μου. Τελευταίος για σήμερα, μάλιστα. Τόσο είναι εκφράστηκα λάθος. Μη θα κλείσει καμία αρτηρία, θα μας κλείσει. Τι, θα ησυχάσει. Δεν θα. Πάμε στον κόσμο, ναι. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς τον. Καταρχάς, Γρηγόρη, συμφωνώ σε ό,τι λες. Σε ό,τι έχεις πει και για το θέμα της διοργάνωσης από 1η Αυγούστου, έχεις απόλυτο δίκιο. Νομότυπα δεν ισχύει αυτή η συμφωνία. Απλά επειδή έχω ξαναπάρει στο παρελθόν και συνηθίζει και το λες ότι ζούμε στην Ελλάδα. Και να μάθουμε να ζούμε στην Ελλάδα, με τους νόμους της Ελλάδος. Όχι, αυτό το λέει ο Κωστής. Εγώ ζω και αναπνέω και ελπίζω κάποια στιγμή να αλλάξει. Εγώ ζω και αναπνέω να γίνω πλούσιος, να μπορώ να αγοράζω τα πάντα. Την τελευταία φορά που σου είχα πάρει πριν 3-4 μέρες μου είσαι καλά ρε φίλε, πού ζούμε, στην Ελλάδα ζούμε. Τι φίλε είναι αυτά που λες, δηλαδή. Όχι, θέλω να σου πω, δεν γενικά το είπα υποτιμητικά για να σε προσβάλλω. Ωραία. Λέω δυστυχώς μην ζούμε στην Ελλάδα. Ωραία. Να πω τώρα κάτι σημαντικό. Από τη στιγμή πέφτουν λεφτά και γίνεται μια συμφωνία μεταξύ κυρίων και στη μέση υπάρχει το χρήμα, ο μαμονάς, η μαρμίτα όπως λέει ο Ράπο αγαπημένος μου. Από τη στιγμή υπάρχει μαρμίτα, υπάρχει συμφωνία της μαρμίτας. Και άσε τους νόμους. Έτσι. Και οι νόμοι παραβιάζονται με τη μαρμίτα. Οι νόμοι είναι με τη μαρμίτα κι αυτή. Και η δικαιοσύνη λειτουργεί με τη μαρμίτα, παιδιά. Α, πάμε παρακάτω και λοιπόν. Πάμε και αυτό δεν είναι Λαβιστάν, αυτό είναι παγκόσμιο, έτσι. Βλέπουμε Αμερική τι γίνεται με τους δικηγόρους στην Αμερική που είναι πιο ματσό. Πιο ματσό είναι οι δικηγόροι και οι πολιτές στην Αμερική, έτσι. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο. Έτσι. Πάμε παρακάτω. Δεύτερο θέμα. Αγαπητέ φίλε Παοκτζή, στο Νότο είμαι και σε πληροφορώ ότι είμαι Αγγλής και χαίρομαι που το παίρνει ο Πάοκ. Και να σου πω γιατί. Γιατί δεν γουστάρω να το παίρνει ο Γαύρος. Θέλω 20 χρόνια ο Γαύρος, όπως εμείς οι υπόλοιποι, κλαίγαμε επικόκαλοι. Επικόκαλοι που είναι και στο Ευρωβουλίο, τώρα θα πάει στο Ευρωκοινοβούλιο. Επικόκαλοι κλαίγαμε όλοι οι υπόλοιποι και το έπαιρνε μόνος όπως το έπαιρνε με τα πέναλτι του Γιαννακόπουλου, του Τζόζεβιτ, με που κάνε τούμπες του Αλεξανδρής στην Καβάλα που παίρνε το διπλό να είμαι στο 90 με από τη Σέντρα να πούμε πέναλτι λοιπόν. Επειδή 20 χρόνια λοιπόν μας είχε στην πείνα, θέλω 20 γιατί για 50 χρόνια ο Ολυμπιακός θα μην το πάρει. Και ας το πάρει ο ΠΑΟΚ. Να είσαι καλά τέλος χρόνου. Περίμενε, ναι, τέλος χρόνου. Αλλά και πριν πεις για οτιδήποτε για να είμαστε ολοκληρωμένοι με την αναδιάρθρωση, μ' ακούς? Ναι. Πολύ καλά. Καλό είναι να δούμε και το δικτυακό καθεστώς των ΠΑΕ. Πού ανήκει η Γιάννενα, πού ανήκει η Στάνη, πού ανήκει ο Λεβαδιακός. Ποιος θα μιλήσει? Α, βλέπεις τώρα, τώρα είμαστε στην Ελλάδα. Ελλάδα, Ελλάδα. Όχι, δεν κατάλαβα. Ποιος θα μιλήσει, πες μου. Όχι, να δούμε. Ο Τζίλος έφαγε ξύλο, τους βρήκαν από τα κινητά τηλέφωνα, ο Τζίλος επανέρχεται και δεν τρέχει τίποτα. Και να μιλήσω εγώ να πω τι. Ελά στο μεγαλείο σου, Μαρίνα Μπίκου. Γιατί θα λουσιδήσω να μένω ένα τρίτο ημίχρονο με καναλάκι, Γιαλαμά και Δήμο. Να είστε καλά, πρώτα Θεός, τα λέμε αύριο.